Γεια σας. καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στην τελευταία από αυτή τη σειρά των ε, διαλέξεων, όπου παρουσιάσαμε έξι πόλεις. Ξεκινήσαμε με τη Φλωρεντία, ακολούθησε η Ρώμη, ε, στη συνέχεια από πίσω το Μόναχο, το νεοκλασικό Μόναχο. Ε, μπήκαμε μετά στην περιοχή του Μοντέρνου, με το Σικάγο, με την Αθήνα και σήμερα με το Τόκιο, με το Τόκιο. Ε, θα ήθελα έτσι με το τέλος των, αυτών των ομιλιών να ευχαριστήσω και την κυρία Ψαραδέλη για τη συνεργασία της νοηματικής μετάφρασης μια συνεργασία που ήταν πολύ ωραία ε, και να πω ότι στις προηγούμενες διαλέξεις τα ε, οι αναγγελίες των διαλέξεων και οι εικόνες που εμφανίζονταν στο διαδίκτυο είχαν να κάνουν με συγκεκριμένα κτίρια, με κτίρια των πόλεων, της Ρώμης, του Μονάχου, της Αθήνας. Ξαφνικά βλέπουμε ότι μιλώντας για το, μόνα, για το, για το, Τόκιο, μιλώντας για το Τόκιο, δεν εμφανίζονται εικόνες κτιρίων. Το Τόκιο δεν έχει σπουδαία αρχιτεκτονική. Γιατί το Τόκιο δεν μπορεί να να απεικονιστεί μέσω εικόνων αρχιτεκτονικής, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι εικόνες της πόλης. Είναι εικόνες, εικόνες της πόλης, απόψεις τη, της πόλης. Τι συμβαίνει στο Τόκιο, δεν είναι καλοί οι αρχιτέκτονες, τις, οι Ιάπωνες αρχιτέκτονες και πρέπει να, να βλέπουμε την πόλη για να περιγράψουμε, για να συνοψίσουμε την ιδέα αυτή τη πρωτεύουσα τη Ιαπωνία. Αυτό είναι το μεγάλο απόψινο ερώτημα. Ε, ποια είναι η πόλη του Τόκιο, και ποια είναι η σχέση τη με την αρχιτεκτονική, ή μάλλον το αντίστροφο, ποια είναι η σχέση τη αρχιτεκτονική με την πόλη του Τόκιο, με αυτό το, το τεράστιο συγκρότημα των 35 εκατομμυρίων κατοίκων, αν βάλουμε μέσα και την Κιοκοχάμα, η οποία είναι ουσιαστικά το επίνιο, της, το εμπορικό λιμάνι της, του Τόκιο, σε μια χώρα που έχει 125 εκατομμύρια κατοίκους, ίσως και 130 τώρα πια, αυτή είναι μια πολύ οικία εικόνα ε, της Ιαπωνίας. Ε, και εδώ βλέπουμε το, ένα, ένα συγκρότημα τριών χιλιάδων νησιών που αναπτύσσεται σε ένα μήκος πολλών χιλιάδων χιλιόμετρων. Ξεκινάει από τον ψυχρό βορρά και πάει μέχρι το, το νότο. Βλέπετε, ξεκινάει από τη Ρωσία και πάει και φτάνει σχεδόν ως τον το, το Ισημερινό. Είναι μια... μια ε, μια σειρά από νησιά που δημιουργούν αυτή τη, τη λωρίδα, μια σειρά από νησιά, ε, έχει 370.000 περίπου τετραγωνικά χιλιόμετρα, είναι μικρή χώρα δηλαδή για τους κατοίκους που έχει. Είναι, είναι μόνο τριπλάσια της Ελλάδας η Απονία και είναι μισή από την Ιταλία σε έκταση. Για σκεφτείτε, και αυτό ο χώρο φιλοξενεί 125 εκατομμύρια κατοίκου. Με τα 7 δέκατα του πληθυσμού να ζουν σε πόλει. Με τα 7 δέκατα του πληθυσμού να ζουν σε πόλει. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο και είναι βέβαια ένα στοιχείο που συνάδει και με τη γενικότερη τάση διεθνώ τη όλο και περισσότερο, όλο και μεγαλύτερη κατοίκηση των, ε, των, ανθρώπων, των πολιτών, των, ε, του κόσμου στις πόλεις όλο και περισσότερο εγκαταλείπεται η ύπεθρος, χώρα και όλο και, περισσότερα, περισσότεροι άνθρωποι ζουν σε πόλεις. Ε, υπολογίζεται ότι μέχρι τα μέσα του 21ου αιώνα τα δύο τρίτα του παγκόσμιου πληθυσμού θα, ζει σε πόλεις. Έτσι, κάτι που δεν είναι καθόλου διόλου δεδομένο ούτε, και παρουσιάζει και μια μεγάλη σειρά από προβλήματα βεβαίω. Ε, η Ιαπωνία είναι μια χώρα με, με βουδιστική και συντοιστική παράδοση, εδώ πέρα βλέπουμε μια εικόνα της προ, προ-νεωτερικής Ιαπωνίας, του προνεωτερικού Τόκιο. Και εδώ πέρα βλέπουμε τους, ε, τους σαμουράι. Τους σαμουράι σε μια περίοδο πριν τον εξευρωπαϊσμό, μάλλον πριν τον εκδικησμό για να είμαστε πιο σωστοί της Ιαπωνίας. Ε, η πρωτεύουσα βεβαίω τη της, της Ιαπωνία πριν την περίοδο του εκδητικισμού, πριν τη δεκαετία του 70, δηλαδή του 19ου αιώνα, είναι το, το Κιώτο. Ε, ενώ το Τόκιο ήδη αναπτύσσεται ραγδαία σαν, σαν μητρόπολη ήδη του 19ου αιώνα. Το, το Τόκιο που τότε λέγεται Έντο, έχει στι αρχέ του 19ου αιώνα 800.000 κατοίκους, ενώ ε, και είναι ήδη η μεγαλύτερη πόλη του κόσμου. Τη στιγμή που είναι, η Νέα Υόρκη έχει μόνο 120.000 κατοίκους το 1820. Μόνο 120.000 κατοίκους το 1820. Άρα λοιπόν το Τόκιο είναι ήδη μια μεγάλη πόλη για την, για την εποχή της. Ήδη η μεγαλύτερη πόλη του κόσμου. Ε, ποια είναι η ιστορία του μοντέρνου Τόκιο. Η ιστορία του, του Τόκιο είναι μια τυπική, κλασική και πάρα πολύ παραδειγματική ιστορία εκδηκισμού. Είναι μια ε, παραδειγματική ιστορία ε, εκμοντερνισμού θα λέγαμε αυτή της, ε, της χώρας της οποίας πρωτεύουσα θα είναι το Τόκιο από το 1868 και μετά Με το ονομάζεται από Έντο σε Τόκιο και είναι πρωτεύουσα της Ιαπωνίας από το 1868 και μετά Έχουμε διάφορα παραδείγματα στην ιστορία, στην νεότερη ιστορία ε, Εκμοντερνισμού, οργανωμένου και στοχευμένου εκμοντερνισμού ένα πρώτο παράδειγμα είναι η περίπτωση της Ρωσίας με τον, με το Μεγάλο Πέτρο, με τον Μεγάλο Πέτρο μεταξύ 17ου και 18ου αιώνα, αυτού του τσάρου και αυτοκράτορα της Ρωσίας ε, που οδηγεί τη χώρα του σε έναν, σε έναν προγραμματικό εκδητικισμό ε, ε, και ένα προγραμματικό εξυγχρονισμό. Μια άλλη, ένα άλλο παράδειγμα, πιο κοντινό ακόμα περισσότερο σε εμά, είναι το παράδειγμα της Τουρκίας με τον Κεμάλα Τατούρκ. Και, και, αυτή τη συστηματική προσπάθεια και ε, μέθοδο, ας το πούμε έτσι, εκδητικισμού της ε, τουρκικής κοινωνίας που ξεκινά από την ίδια τη γλώσσα, έτσι, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά. Η περίπτωση της Ιαπωνίας είναι κάτι αντίστοιχο. Η ιστορία επαναλαμβάνεται με την, βεβαίως, η Ιαπωνία προηγείται της Τουρκίας, βεβαίως, αλλά, ε, εν πάση περιπτώσει, η ιστορία ε, ε, έχει άλλο ένα Πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα, πολύ ωραίο παράδειγμα στην, στην Ιαπωνία. 150 χρόνια πριν, εδώ και ένα μισή αιώνα, όχι πάρα πολύ, α σκεφτούμε ότι μιλάμε για πριν 150 χρόνια που είναι λιγότερα από την δημιουργία της Ελλάδας σαν εξάρτητο κράτος, έτσι. Η Ελλάδα γίνεται ανεξάρτητο κράτος 40 χρόνια περίπου πριν από, την, από τον εκδητικισμό της Ιαπωνίας και αυτό είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον δεδομένο. Ε, νομίζω ότι αυτό... Αυ, αυτή η συζήτηση για τον κριτικισμό της Ιαπωνίας είναι πολύ χρήσιμη για μας, έτσι ώστε να σκεφτούμε μια σειρά από πράγματα. Η χώρα λοιπόν πριν από 150 χρόνια ήταν, ήταν, ένα, ήταν ένα νησί, απομονωμένο η Ιαπωνία. Ένα νησί, ένα σύνολο από νησιά εν πάση περιπτώσει. Απομονωμένο, ένα, μια χώρα αυστηρή, συνοφριωμένη, κλειστή απέναντι στον οποιονδήποτε. Ένα νησί περιχαρακωμένη, ε, αλλεργική σε οποιαδήποτε επιρροή εξωτερική και αλλαγή εξωτερική, μια κλειστή χώρα, ένα κλειστό νησί, η οποία κυβερνόταν από έναν αυτοκράτορο, που όμως ήταν ένας αδύναμος αυτοκράτορας, αυτός που, που κυβερνούσε ουσιαστικά σε ένα είδος δικτατορίας ήταν ο Σόγκουν, ο, ο, ο στρατηγός, ο, ο στρατιωτικός δικτάτορας της Ιαπωνίας μαζί με τους Σαμουράι. Και αυτό σε όλη τη διάρκεια της, της νεότερης περίοδου, μιλάω, μιλάω από το 1100 δηλαδή μέχρι, μέχρι το 1868. Άρα λοιπόν ένα καθεστώς αυστηρό, στρατοκρατικό, κλειστό ε, και ερμητικά κλειστό θα λέγαμε, ε, Απέναντι σε ένα λαό υποταγμένο, σε ένα λαό πειθαρχημένο και σε ένα λαό που αποδεχόταν αυτό το, αυτό το σύστημα, αυτή την, αυτή, την, αυτή την κατάσταση πραγμάτων. Ωστόσο, θα μπορούσαμε να πούμε, η ιστορία της, Ιαπωνίας, της σημερινής Ιαπωνίας έχει μια μερομηνία. Έχει μια μερομηνία. Είναι η 18η Ιουλίου του 1853. Στις 18 Ιουλίου του 1853, λοιπόν, τέσσερα πλοία που... Ε, ε, που, ε, τα οποία διοικούνται από τον Αμερικανό Ναύαρχο Μάθιου Πέρι, τον Αμερικανό Ναύαρχο Μάθιου Πέρι, Άρα λοιπόν ο παράγοντα τη Αμερική Αρχή να μπαίνει στο παιχνίδι, κάτι που θα είναι καθοριστικό για την Ιαπωνία του 19ου και του 20ου αιώνα. Τέσσερα πλοία λοιπόν υπό τον Ναύαρχο Πέρι, ε, αγκυροβολούν στο, ε, στο λιμάνι τη Ουράγκα και και ζητάνε από τον Σόγκαν, τον τοπικό κυβερνήτη, ε, του ζητάνε με πολύ με, με, μεγάλη αυστηρότητα και με επιθετικότητα να. Ε, του μεταφέρουν μάλλον το μήνυμα του, του Προέδρου των ΗΠΑ, που έλεγε ότι πρέπει η Ιαπωνία να ανοίξει τα σύνορά τη στο εξωτερικό εμπόριο και να ξεκινήσει τι ανταλλαγέ με τον κόσμο. Προφανώ διότι, διότι οι, οι ΗΠΑ είχαν εμπορικά συμφέροντα από, την, από το άνοιγμα των συνόρων τη Ιαπωνία, και ε, γι' αυτό το λόγο ε, κάνουν αυτή την επιθετική κίνηση, ζητώντα από την Ιαπωνία να ανοίξει τα σύνορά τη στο, στο εμπόριο η Ιαπωνία δεν το δέχεται αυτό καταρχήν. Υπάρχουν πολλές τριβές, πολλές εσωτερικές συγκρούσεις και, και αμφιβολίες και, και, διαμαρτυρίες για αυτό το ζήτημα. Εν πάση περιπτώσει στο τέλος, τέλος υποκύπτει και υπογράφει ένα, και υπογράφει ένα, ένα συμφωνητικό αυτό, είναι ο Ναύαρχος, ο κύριος Πέρι, σε φωτογραφίες της εποχής και αυτό είναι το συμφωνητικό που υπογράφεται το 1854 για το, για την, για το άνοιγμα των σύνορων και την υπογραφή ενός, ενός εμπορικού πρωτοκόλλου με τις ΗΠΑ Ε, Έτσι λοιπόν ξεκινάει το εμπόριο, ανοίγουν τα σύνορα. Εδώ βρισκόμαστε στο Τόκιο, εδώ βρισκόμαστε στη Γιοκοχάμα με τα πλοία που έρχονται για να, για να ανταλλάξουν τα, τα αγαθά μεταξύ Ιαπωνίας και, και Αμερικής. Ε, έτσι ώστε ο Πέρι να γίνεται ακόμα και, και γραμματώσιμο. Βλέπετε, το 1853 λέει εδώ η εκατονταετηρίδα της, ε, του ανοίγματο τη Ιαπωνία, ε, του ανοίγματο στη, στη, στη Δύση, του ανοίγματο στον κόσμο. Τόσο ώστε αυτή να είναι μια, ένα γεγονό που να καθορίσει τη μοντέρνα ιστορία της Ιαπωνία με την προφανώς ε, ε, ακόλουθη και ε, ε, παραγωγή μεγάλης βιβλιογραφίας για την ιστορία αυτού του έθνους της ε, της Ιαπωνίας που είναι πολύς άγνωστη ε, στους ε, στους Παρ' όλα αυτά το 1867 ο νέος αυτοκράτορας που είναι αυτός που βλέπουμε ο Μουτσουχίτο ε, αντιλαμβάνεται ότι ε, πρέπει να, να λύσει και το ζήτημα αυτής της μακραίωνης κυριαρχίας των Σόγκουν και των Σαμουράι, καταφέρνει να επανακτήσει την, την εξουσία και προβληματίζεται, ε, προβληματίζεται για τις σχέσεις που θα πρέπει να έχει με, με τη Δύση. Αντιλαμβάνεται λοιπόν ότι ο καλύτερος τρόπος για να, ε, για να αναμετρηθεί με, με τους δυτικού και, να, και να αναπτύξει σχέσεις με, με τους δυτικού είναι να τους αντιγράψει. Είναι να χρησιμοποιήσει τα όπλα τους. Να υιοθετήσει τις τεχνικές τους, να υιοθετήσει του, του, του τους θεσμούς τους, να γίνει δηλαδή η Ιαπωνία μια χώρα δυτική έτσι ώστε να καταφέρει να, ε, ε, να έχει σχέσεις πολιτικές, οικονομικές, εμπορικές και πολιτιστικές σαν ίσως προς ίσον διότι η χώρα το αντιλαμβάνεται ότι είναι μια χώρα φεουδαρχική ακόμα, μια χώρα, μια χώρα που βρίσκεται, που βρίσκεται στο, 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 στο παρασκήνιο της ιστορίας και ότι μπορεί να παίξει ένα ρόλο πρωταγωνιστικό. Αυτή είναι η πρώτη αντιπροσωπεία των, των Ιαπωνέζων στην, στην Ευρώπη στην Ευρώπη, οι πρώτοι Ιαπωνέζοι που αρχίζουν να αναπτύσσουν δι διπλωματικές σχέσεις ε, με την Ευρώπη. Ε, αυτό, αυτή η προσπάθεια του Μουτσουχίτο ε, σημαίνει το εξής. Από τις αρχές του 1870, όταν ξεκινάει η περίοδος Μέιζι, όταν ξεκινάει η περίοδος Μέιζι, δηλαδή η περίοδος του εξυγχρονισμού της Ιαπωνίας, ε, πάνω από 100... Από 100 ε, ε, εκπρόσωποι της, του, του, Ιαπωνικού κράτους, ε, καθηγητές, στρατιωτικοί, υπάλληλοι, ακόμα και φοιτητές, επιστήμονες, αποστέλλονται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής, ούτως ώστε να, ε, να μελετήσουν τους θεσμούς και την οργάνωση των κρατών αυτών. Πρόκειται δηλαδή για μια, για μια τερατώδη, γιγάντια, την πιο συστηματική προσπάθεια εκμοντερνισμού ενός κράτους που έζησε ποτέ η ανθρωπότητα. Έτσι ο τρόπος με τον οποίο οι Ιαπωνέζοι οργανώνουν αυτή την, αυτό, αυτό το εγχείρημα, αυτή την επιχείρηση. Έτσι λοιπόν ε, από το 1871 στο 1873 γίνεται αυτό επί δύο χρόνια, αυτή η αποστολή, ε, μελετούν την οργάνωση της δικαιοσύνης. Το, το οικονομικό σύστημα, το ασφαλιστικό σύστημα, το, το σύστημα του το χρηματιστηρίου, τα τελωνία, δεν υπάρχει τίποτα από αυτά στην, στην Ιαπωνία. Το δίκτυο των, των, των μεταφορών και των επικοινωνιών, τα σχολεία βεβαίως, την οργάνωση του, του, του στρατού, την οργάνωση της βιομηχανίας επισκέπτονται δικαστήρια λιμάνια σχολεία μια σειρά από θεσμούς λύκεια, πανεπιστήμια σειροδρομικούς σταθμούς λιμενικούς σταθμούς προσπαθούν να γνωρίσουν ό,τι έχει να κάνει με, την, με τη Δύση επισκέπτονται τις εφημερίδες τα γραφεία των εφημερίδων για να μελετήσουν τον τρόπο με τον οποίο εκδίδονται οι εφημερίδες. έτσι λοιπόν ε, τι γίνεται η Δύση για τους Ιαπωνέζους. Γίνεται ένα τεράστιο σούπερ μάρκετ, ένα σούπερ μάρκετ στο οποίο οι Ιαπωνέζοι βγαίνουν για να ψωνίσουν ό,τι καλύτερο θεωρούν και να το μεταφέρουν στη χώρα τους. Αυτή η, η ικανότητα δηλαδή που έχουν και σήμερα οι Ιαπωνέζοι να αναγνωρίζουν ό,τι Ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο ποιοτικό υπάρχει στη Δύση να το, ανα, να το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, να το αναγνωρίζουν και να το μεταφέρουν στη χώρα τους, έχει ιστορικές ρίζες. Έχει ρίζες εδώ και 150 χρόνια με τη ε, δράση αυτή και, την, και την, όλο αυτό το, το εγχείρημα του Ματσουχίτο για τον εκδητικισμό της Ιαπωνίας. Και ομολογώ ότι οι Ιαπωνέζοι γνωρίζουν πολύ περισσότερο την Ευρώπη και την Αμερική από ό,τι γνωρίζουμε εμεί ε, την, ε, την Ιαπωνία, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει στη Δύση και έχουν μια καταπληκτική ικανότητα επισήμασης ανακάλυψης, εξόριξης του πραγματικά καλού, του καλύτερου δυνατού, της αριστείας όπου και αν αυτή βρίσκεται και της μεταφοράς αυτής της αριστείας ε, στη χώρα τους. Έτσι λοιπόν, ε, στο, στο μεγάλο αυτό σούπερ μάρκετ, ε, ε, στη Γερμανία για παράδειγμα, ε, αντιγράφουν την οργάνωση του στρατού. Στην Μεγάλη Βρετανία και στην ε, ε, Αμερική μελετάνε πως την οργάνωση του, 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 του ναυτικού, οργάνωση του ναυτικού. Στη Γαλλία φυσικά είναι προφανές τη μελετάνε την οργάνωση του κράτους, τη διοίκηση, τη δίκηση η Γαλλία έχει μεγάλη παράδοση στην, σε ζητήματα δημόσιας διοίκησης, όπως γνωρίζουμε, ξεκινώντα από τον Μακρόν, ο οποίος, ο οποίος, ο οποίος, ο οποίος σπούδασε σε τέτοιου είδους σχολές. Στην Ιταλία τι κάνουν. Στην Ιταλία μελετάνε βεβαίω την, την καλλιτεχνική κληρονομιά και την πνευματική κληρονομιά, την πολιτισμική κληρονομιά. Και προσκαλούν αρχιτέκτονες και καλλιτέχνε για να σχεδιάσουν κτίρια σημαντικών θεσμών και να σχεδιάσουν και την οργάνωση των, των, των Ακαδημιών τέχνης, των σχολών τέχνης, των, 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 των σχολών καλών τεχνών στην Ιαπωνία. Έτσι. Φυσικά μελετάνε ένα σωρό πράγματα, το... υιοθετούν το μέτρο, το μέτρο, το μέτρο όπως έχουμε σήμερα, το γρηγοριανό ημερολόγιο, ε, τις απογραφές, την υποχρεωτική στράτευση. Καταλαβαίνω ότι ε, από το μηδέν γίνονται από, από, τη μια μέρα στην άλλη μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα μια χώρα της, δύση. Ε, Δύσης. Αντιγράφουν τη, την, την υπηρεσία. Έτσι. από μια απολύτως φεουδαρχική και προμοντέρνα χώρα έτσι, γίνονται πολύ γρήγορα μια χώρα μοντέρνα. Αυτό, όλο αυτό το εγχείρημα δημοσιεύεται σε πέντε τόμους που, είναι, που αποτελούνται από 100 μικρότερα βιβλία, τα οποία γίνονται ένα best seller, ένα έδος λαϊκού οδηγού δηλαδή, όπου κάθε πολίτης έπρεπε, κάθε Ιαπωνέζος μπορούσε να, να, το μελετήσει και να γνωρίζει πώς θα πρέπει να, να πορευθεί από τώρα και, και στο εξή, τόσο σχετικά αφορά το ε, προσωπικά όσο και ως μέλος μιας κοινωνίας. Διότι ένα βασικό χαρακτηριστικό της, Τη Ιαπωνική κοινωνία είναι αφενός η, η, έννοια, η απόλυτη έννοια της ιεραρχίας, αφετέρου ωστόσο μια έννοια ισότητα και ισότιμη συμμετοχή σε όλα τα πράγματα, στα οποία όλοι πρέπει να συμμετέχουν. Δεν, νοείται, δεν υπάρχει έννοια του ατομικισμού στην Ιαπωνία, όλοι συμμετέχουν σε κάτι, όλοι είναι μέλος κάποιων πραγμάτων και όλοι συμμετέχουν με, με τον ίδιο τρόπο για την, για την, για την κατάκτηση του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Έτσι. Έτσι λοιπόν η Ευρώπη και η Αμερική έρχονται πολύ κοντά στην, στην Ιαπωνία, τόσο ώστε ε, τα νεότερα χρόνια, στη δεκαετία του 60, του 1960, ιδρύεται έξω από, την Οζάκα, έξω από, την Οζάκα, ένα μουσείο, το Μουσείο Μέιζιμούρα, το οποίο είναι αυτό που, που, βλέπουμε έξω από την Οζάκα. Και αυτό τι έχει, είναι ένα μουσείο, Open Air Museum, ένα μουσείο στον ανοιχτό χώρο, ένα μουσείο στον ανοιχτό χώρο, που παρουσιάζεται όλη αυτή η περίοδος του εκδητικισμού της Ιαπωνίας από το 1870 στο 1925 περίπου. Έτσι, Με όλα αυτά τα κτίρια, τα οποία είτε χτίζονται είτε μεταφέρονται από άλλες περιοχές της, ε, ε, της Ιαπωνίας, τοποθετούνται στο μουσείο αυτό για να τεκμηριώσουν, βλέπετε αυτό το νεοαπικιακό ας το πούμε, κτίριο έτσι είναι, ε, που μεταφέρεται σε αυτό το Open Air Museum, ούτως ώστε να τεκμηριώσουν όλη αυτή τη σημαντική περίοδο για τους ίδιους. Ε της μετατροπής του φεουδαρχικού αυτού σε ε, κράτος σε κράτος της ε, της Δύσης. με την έννοια αυτή θα μπορούσαμε να πούμε αυτό είναι ακόμα αυτό είναι το 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 Imperial Hotel του Frank Lloyd Wright το, το αριστούργημα αυτό του αμερικανο αρχιτέκτονα που χτίστηκε το 1922 Καταδαφίστηκε το 1967, αλλά στη συνέχεια τοποθετήθηκε και αυτό στο μουσείο, αυτό στο Open Air Museum, σαν ένα πολύ σπουδαίο έργο αυτού του Αμερικανού αρχιτέκτονα, του μεγάλου αυτού Αμερικανού αρχιτέκτονα για τον οποίο είχαμε μιλήσει. Έτσι, ε, έτσι λοιπόν, ε, ερχόμαστε στην Ιαπωνία, στην Ιαπωνία του, του 20ου αιώνα. Μια χώρα που είναι... Ε, με μια πρωτεύουσα όπω είναι το Τόκιο, που είναι αυτή που βλέπουμε. Εδώ πέρα θα, θα το σχολιάσουμε αρκετά μπορούμε να δούμε ότι το Τόκιο είναι μια πόλη ε, που, ε, που έχει μια παραθαλάσσια πόλη, μια παραθαλάσσια πόλη, με, με δύο σημαντικά ποτάμια. Ο ένα, το ένα είναι ο Σουμίδα, που είναι αυτό το ποτάμι, και μια άλλη σειρά από κανάλια στην πόλη. Θα δούμε αργότερα τι σημαίνει, τι σημαίνει αυτό. Αυτός, αυτή είναι λοιπόν, αυτό είναι λοιπόν το Τόκιο, ξεκινάει από εδώ και είναι όλη αυτή η περιοχή φτάνει κάτω μέχρι τη, τη Γιωκοχάμα. Είναι μια τεράστια περιοχή όλη αυτή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι κάτι μεταξύ Αθήνας και Κορίνθου, για να, του, για να δώσουμε έτσι μια κλίμακα των, των πραγμάτων. Έτσι. Ε, και ενώ εδώ υπάρχει ο περίφημος αυτός ο μεγάλος όρμος του, του Τόκιο. Το Τόκιο δηλαδή μια, μια χώρα μια πόλη και μια χώρα γενικότερα μεταξύ παράδοσης και μέλλοντος, μεταξύ μιας αθεράπευτης, θα το λέγαμε, δυτικολαγνίας και μιας ερμητικής εσωστρέφειας. Αυτό το γεγονός μεταξύ του, του πάθους για τη Δύση και, της, και, μιας, και μιας ταυτόχρονης εσωστρέφειας της Ιαπωνίας, που ισχύει ακόμα και σήμερα είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό αυτής της χώρας μιας χώρας που από τη μια ε, ε, βρίσκεται στη Δύση από την άλλη κλείνεται στο, ε, στον εαυτό της μιας χώρας που από τη μια βρίσκεται στο παρελθόν του 19ου αιώνα από την άλλη βρίσκεται στο μέλλον του, του 22ου αιώνα είναι μια συγχρονική κατάσταση μεταξύ, και στον τόπο και στον χρόνο αυτή που ζει η Απωνία και γι' αυτό είναι μια τόσο ενδιαφέρουσα τόσο συγκλονιστικά ενδιαφέρουσα Χώρα. Ε, σε ένα δημοφιλές πρόγραμμα της Ιταλικής Δημόσιας Τηλεόρασης πριν λίγο καιρό, ε, με θέμα ταξίδια με απαιτήσει. Οι δημοσιογράφοι τη εκπομπή υποστήριζαν πρόσφατο ότι θα ήθελαν, θα, θα του άρεσε πάρα πολύ να κάνουν ένα ταξίδι στον στο πλανήτη Άρη. Αλλά επειδή δεν μπορούσαν να κάνουν ένα ταξίδι στον πλανήτη Άρη, θα, επιθυμούσαν να πάνε στην Ιαπωνία, που ήταν περίπου το ίδιο πράγμα. Αυτή, αυτή η προφανής παραδοξολογία είναι αποκαλυπτική για τον τρόπο που οι δυτικοί προσλαμβάνουν τη χώρα των ατέλλοντος ηλίου, αλλά και για τις πραγματικές και ουσιαστικές διαφορές, για την πολιτισμική και ανθρωπολογική ε, απόσταση που χωρίζει την Ιαπωνία από τη Δύση. Για τον ανυποψία στο επισκέπτη των Ιαπωνικών μεγαλοπόλεων, ξεκινώντας από το Τόκιο, η τοπική πραγματικότητα αποτελεί ένα, ένα γρίφο δίχως τέλος. Ενώ αισθάνεται κανείς την ανάγκη για μια επίπονη όσο και όσο το δυνατόν μακρόχρονη τριβή και εμβάθυνση με την τοπική καθημερινότητα σε μια δύσκολη προσπάθεια όπου κανείς έχει να, να, να αποκωδικοποιήσει συμβάσεις, κανόνες, τρόπους συμπεριφοράς, τρόπους σκέψης, αντίληψη των πραγμάτων, αντίληψη της, ε, της ζωής. Αυτές είναι διάφορες όψεις του Τόκιο. Αυτό είναι το μόνο ρέιλ που πάει σε ένα τεχνητό νησί μέσα στη θάλασσα, στον όρμο του Τόκιο. Του αυτή είναι μια αρκετά τυπική, θα λέγαμε, εικόνα αυτού του φαινομενικά μόνο που υπάρχει στην, στην πόλη αυτή. Μια συνοικία στο Σιντζούκου. Επιβιώνει ο σήμερα, θα λέγαμε, ο παραδοσιακό διχασμό μεταξύ τοπικού και διεθνού, μεταξύ τη αναζήτηση τόσο των ευρωπαϊκών πολιτισμικών πηγών και τη αμερικανική έννοια τη προόδου, όσο και ενό ιδιότυπου πολιτισμικού σοβινισμού, θα λέγαμε, που θεμελιώνεται βαθιά στο παρελθόν. Και αυτό ο πολιτισμικό σοβινισμό έχει να κάνει ε, με τι σχέσει και με τη Δύση και με την Κίνα. Πάνω σε αυτό, θα μπορούσαμε να πούμε ότι. Αν η Δύση οφείλει τόσα πολλά στην Ελλάδα, στην κλασική Ελλάδα, στην Ελλάδα προ 2.500 ετών, η Ιαπωνία οφείλει πάρα πολλά στην Κίνα καταρχήν. Οφείλει πάρα πολλά στην Κίνα, την οποία όμως έχει επι, ε, επιδίωξε να απογαλακτιστεί. Επιδίωξε να απογαλακτιστεί έτσι ώστε σήμερα η Κίνα και η Ιαπωνία να είναι δύο χώρε διαφορετικέ από, από πολλέ απόψει, και με μια στάση, θα έλεγα, συμπεριφορά των να απέναντι στου Κινέζου λίγο λίγο επιφυλακτική για να το πω ευγενικά, διότι οι Ιαπωνέζοι θεωρούνται, θεωρούν τον εαυτό τους, ε, ε, ας το πούμε ανώτερο, το θεωρούν πιο καλλιεργημένο, το θεωρούν πιο εξελιγμένο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτές είναι, αυτές είναι συλλογικές αντιλήψεις που μόνο η ιστορία θα αποδείξει ε, πόσο είναι αληθινές. Μια και η Κίνα αναπτύσσεται, η Κίνα αναπτύσσεται τόσο ραγδαία και με τόσο μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Από την άλλη, η Ιαπωνία οφείλει αφενό πολιτισμικά στην Κίνα, αφετέρου οφείλει πολιτισμικά στην Ευρώπη και στην Αμερική. Χωρί την Αμερική και κυρίω χωρί την Ευρώπη, η Ιαπωνία δεν θα υπήρχε. Δεν θα υπήρχε. Και αυτό φαίνεται και από το πάθο των Ιαπωνέζων σήμερα για τα ωραία πράγματα που μπορεί να δώσει η Ευρώπη, για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, για τα μουσεία της Ευρώπης, για τη Ευρώπη, για, για την τέχνη τη Ευρώπη και για ό,τι ωραίο έχει ακόμα αυτή η Ήπειρος. Θα, θα, μπορούσαμε να πούμε ότι εργαλείο άμυνας και διαχείρισης αυτής της συγκροτησιακής σχέσης μεταξύ Απωνίας και Δύσης είναι το τείχος της γλώσσας, που, που, στην, στην, προφορική και στη γραπτή μορφή. Η Ιαπωνική γλώσσα εντείνει τις δυσκολίες επικοινωνίας, και συμβάλλει σε μια ακόμα πιο εξωτική πρόσληψη, θα λέγαμε, της ιαπωνικής πραγματικότητας και της ιαπωνικής ταυτότητας. Είναι μια γλώσσα τόσο απροσπέλαστη και διαφορετική, που ιδιαίτερος μετά από κάποιο, ας το πούμε έτσι, διάστημα επιτόπιας καθημερινής επαφής, οδηγεί στην υποψία, δημιουργεί την υποψία ότι η γλώσσα είναι μάλλον η βάση ενός ριζικά διαφορετικού ενιολογικού συστήματος και ενός διαφορετικού τρόπου σκέψης. Έχει επίσης κανείς την εντύπωση ότι η ευγενέστατη, κατά τα άλλα οι Ιάπωνες, εξαιρετικά ευγενέστατοι, κάθε δυτικός μπορεί να, να ζήσει πολύ, πολύ ευχάριστα στην Ιαπωνία πρώτον διότι οι, 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 οι φυσιογνωμικέ διαφορέ δηλώνουν αμέσω την, την προέλευση αφετέρου. Οι Ιαπωνέζοι έχουν με ιδιαίτερη λατρεία και είναι εξαιρετικά ευγενεί και εξαιρετικά επιβοηθητικοί, α το πούμε έτσι, και υποστηρικτικοί σε, σε κάθε δυτικό που έχει ανάγκη κάποιου πράγματο. Παρ' όλα αυτά, έχει κανεί την αίσθηση ότι ευγενέσταται κατά τα άλλα οι Ιάπωνε συνειδητά διαφυλάσσουν με ζήλο μια περιοχή τη πολιτισμική του ιδιωτικότητα, τη πολιτισμική του ιδιωτικότητα, η οποία δεν μπορεί να προσληφθεί από του μη γηγενεί. Η γλώσσα, όπω ξέρετε, είναι ένα ασφαλέστατο τείχο επικοινωνία. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για τα Ιαπωνέζικα, κινούνται έτσι σε μια αέναη, θα λέγαμε, και ανεξιχνίαστη περιοχή εξωτισμού και ανίκεια διαφορετικότητα, ενό δυτικότροπου τρόπο ορθολογισμού και μια ανατολίτικη απροσδιοριστία. Η γλώσσα μάλιστα δεν γράφεται οριζόντια αλλά γράφεται και κάθετα. Η γλώσσα δεν γράφεται μόνο από δεξιά στα αριστερά, αλλά γράφεται και από τα αριστερά στα δεξιά. Καταλαβαίνετε ότι η γλώσσα είναι ένας, ένας ε, καταπληκτικός, παρότι γοητευτικό γρίφος της Ιαπωνικής πραγματικότητας. Παράλληλη με τη φύση της γλώσσας, είναι και η ιδιότυπη αντιληπτική ευαισθησία των Ιαπωνέζων, που καταγράφεται σε ζητήματα κλίμακας, προς χώρων και επικοινωνιακή πρόσληψη, όπου ο δυτικό αισθάνεται σχεδόν αφοπλισμένο και με τα χέρια ψηλά. Είναι χαρακτηριστικό και είναι κάτι που έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι στο, 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 στο μετρό του, στο, στο, κεντρικό μετρό του, του, του Τόκιο, στο, στο, κεντρικό σταθμό του, Τόκιο, του, του, Tokyo, του Tokyo Midtown, ε, υπάρχει, ε, ο οποίο έχει δεκάδε εξόδου και εισόδου, και το πιο εύκολο πράγμα εκεί μέσα είναι να, να, να χαθεί κανεί παρά, τη, παρά τι ενδείξει που υπάρχουν σε δύο γλώσσε και στα αγγλικά, όπω βλέπουμε και εδώ εδώ. προσέχουμε ότι στο Τόκιο υπάρχουν και οι ενδείξεις στα αγγλικά, μάλλον στα λατινικά, στα λατινικά με μεταγλώτιση σε, σε χαρακτήρες που εμείς κατανοούμε. Στις άλλες, πόλεις, στις άλλες, πόλεις, δεν υπάρχει αυτή η μεταγραφή. Άρα λοιπόν ο ξένος αναγκάζεται να προσανατολιστεί με άλλους τρόπους και είναι δεικτικό ότι στο μετρό του Τόκιο, στο, στο έδαφος, στα μεγάλα περάσματα στους μεγάλους διαδρόμους, στους διαδρόμους υπάρχει στο έδαφος η ένδειξη των σημείων του ορίζοντα. Το σημείο του ορίζοντα. Διότι δηλαδή κανεί δεν έχει άλλο τρόπο ακόμα και στο, και στο υπόγειο να προσανατολιστεί με βάση τα σημεία του ορίζοντα για να βρει το, το δρόμο του. Έτσι Είναι κάτι καταπληκτικό που δεν θα περίμενε κανεί να το βρει. Πέρα από το γεγονό ότι η αντίληψη των χώρων είναι απόλυτα διαφορετική. Δεν, δεν υπάρχει έννοια του εισόγιου, για παράδειγμα. Το εισόγειο, ο πρώτο όρδο και το πρώτο υπόγειο. Αυτή, αυτή η αντίληψη των χώρων δεν υπάρχει στην Ιαπωνία. Η χώρο, οι χώροι διαμορφώνονται στα μεγάλα αυτά κέντρα προφανώ. Μιλάω για, τα, για τους του σταθμού του μετρό, για τα Μεγάλα για τα μεγάλα malls και τα μεγάλα εμπορικά κέντρα και άλλου χώρου δημόσιων δραστηριοτήτων. Αυτό ο διαχωρισμό είναι πλέον ξεπερασμένο και η αντίληψη του χώρου είναι πολύ διαφορετική. Άρα λοιπόν, θα μπορούσε να πει κανεί ότι με βάση αυτή την απροσδιοριστία που ξεκινάει καταρχήν από τη γλώσσα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι φίλμα, κινηματογραφικέ έργα όπω αυτά, όπω το, αυτό το αριστούργηματικό και τόσο ευαίσθητο Lost in Translation τη Σοφία Σκόπολα με τη Σκάλλοντ Ιωάνσον, είναι ένα εξαιρετικά γοητευτικό φιλμ, ξεκινώντας καταρχήν από τον τίτλο, Lost in Translation. Έτσι. Ε, ο Χωσέ Σαραμάγκο γράφει κάπου ότι, ε, Γράφει κάτι που προσυδειάζει πάρα πολύ στην Ιαπωνία. Το χάος, λέει ο Σαραμάγκο, είναι απλώς ένα είδος τάξης προς αποκρυπτογράφηση. Και αυτό δεν είναι τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα που να προσυδειάζει καλύτερα σε αυτόν τον ορισμό από, την, από τις Ιαπωνικές πόλεις, ειδικά από το Τόκιο. Ε, δεν πρόκειται για ένα, για ένα ανοργάνωτο χάος, δεν πρόκειται για, ένα, ε, για μια... Άτακτη, ε, ε, για μια άτακτη κατανομή πραγμάτων στο χώρο, αλλά για, μια, για ένα οργανωμένο χάος, για ένα χάος, για ένα φαινομενικό χάος, το οποίο δεν έχουμε παρά να αποκρυπτογραφήσουμε. Όταν το αποκρυπτογραφήσουμε, θα καταλάβουμε ότι είναι μια απολύτως έφτακτη πραγματικότητα. Ε, από την άλλη, ο Ρόλαν Μπάρτ σε ένα περίφημο δοκίμιο του, Την Αυτοκρατορία των Σημείων, του 1970, γράφει το εξή. Οι δρόμοι του Τόκιο, λέει, δεν έχουν όνομα. Και αυτό είναι αλήθεια. Δεν υπάρχουν διευθύνσει στου δρόμου του, 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 του Τόκιο. Ε, ο καλύτερο τρόπο για να είναι κανεί βέβαιο, αν ζει αρκετό καιρό. Το έκανα και εγώ είναι να, να, να προμηθευτεί ένα βιβλίο που έχουν οι ταχυδρόμοι, ε, οι οποίοι, ε, ένα βιβλίο που, στο οποίο βρίσκει κανείς τα κτίρια με, με βάση μια σειρά από αριθμού. Περιοχή, γειτονιά, οικοδομικό τετράγωνο και αριθμός του κτιρίου ανάλογα με το, με, το, με το έτος κατασκευής του, όχι με τη σειρά που υπάρχουν στο δρόμο, το 2, το 4 και το 6. Έτσι, Άρα, λοιπόν, το κάθε, το κάθε κτίριο το προσδιορίζει κανείς με, με βάση αυτό το βιβλίο που το, που το ξεφυλίζει και βρίσκει τις, τις συντεταγμένε, α το πούμε έτσι. Τι τοπογραφικέ συντεταγμένε του κτιρίου που αναζητεί. Λοιπόν, λέω ο Ρολαν Μπάρτ ότι οι δρόμοι του Τόκιο δεν έχουν όνομα. Αυτή η πόλη θυμίζει στον επισκέπτη από τη Δύση ότι ο ορθολογισμό δεν είναι παρά ένα σύστημα μεταξύ άλλων. Η μεγαλύτερη πόλη του κόσμου είναι στην ουσία ταξινόμητη. Οι χώροι που τη συναπαρτίζουν ανομολόγητοι. Δεν μπορούμε να τη γνωρίσουμε παρά με μια προσέγγιση εθνογραφικού τύπου ή ανθρωπολογικού, θα μπορούσαμε να πούμε. Θα πρέπει να προσανατολιζόμαστε με τη φυσική επαφή, με τη συνήθεια, με την εμπειρία. Λέει ο Ρόλαν Μπάρτ, πάρα πολύ επιτυχημένο, και αυτό έχει να κάνει και με τα σημεία του ορίζοντα, στο υπόγειο μετρό που σα έλεγα πριν. Το Τόκιο λοιπόν είναι ένα, ένα φαινόμενο υπερβολικό και συγχρονικό. Προσαρμόζεται ανάλογα με του χρήστε, παρά με τι ανάγκε ενό συνολικού σχεδιασμού αστικών προοπτικών όπω στην Ευρώπη. Ένα τυπικό δρόμο του Τόκιο. Ένα τυπικό πανόραμα του Τόκιο και, ε, και, και η εικόνα του μετρό που είναι καθοριστική. Στη δυτική πόλη, θα μπορούσαμε να πούμε η η πρόσληψη του όλου είναι δυνατή. Η λογική που οργανώνει το χώρο. Στο Τόκιο τίποτα δεν είναι στατικό. Οι αστικοί πυκνοτές, οι ναοί, θα λέγαμε, η καθεδρική και οι πλατείες τη πόλη είναι στο Τόκιο η σταθμή του μετρό και των σιδηροδρόμων. Το υπόγειο μετρό με το πιο σύνθετο, πολύπλοκο και ολοκληρωμένο δίκτυο στον κόσμο και με τους πολυάνθρωπους και δεδαλώδεις σταθμούς του μπορεί επίσης να αποτελέσει μια συγκλονιστική ανθρωπολογική εμπειρία. Αυτό είναι ο χάρτης του, του μετρό στο Τόκιο. Έχω μετρήσει 102 γραμμές. 102 γραμμέ, οι οποίε βέβαια δεν είναι μόνο μέσα στην πόλη, πάνε μέχρι απόσταση δύο ώρων, για παράδειγμα, μία μισή-δύο ώρων. Όπω θα μπορούσαμε να πούμε σε εμά, ότι είναι ο προαστιακό, α το πούμε έτσι, αν μπορούμε να κάνουμε κάποια τέτοια ε, παρο, 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 παρομοίωση. Γιατί ε, 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 όλε αυτέ οι γραμμέ μπορούν να ε, οδηγούν και σε κατοικίε που βρίσκονται πολύ μακριά φυσικά από, από το κέντρο σε μια, σε μια πόλη όπου κέντρο δεν υπάρχει, όπως θα δούμε στη συνέχεια, έτσι ώστε η, η, μετάβαση στην εργασία να είναι και μια υπόθεση ακόμα και μια μισή δύο ώρων και επιστροφή, αλλά Κάτι που κάνει τους ανθρώπους να εργάζονται, να, να, να ξυπνάνε στις 5 το πρωί και να γίνουν στο σπίτι στις, στις, στις 11 το βράδυ. Έτσι, οι συνθήκες από αυτή την άποψη είναι αρκετά σκληρές θα μπορούσαμε να πούμε. Αυτό λοιπόν είναι το δίκτυο του Μετρό. Ωστόσο κατά παράδοξο τρόπο και με δεδομένη την τερατώδη έκταση και την φαινομενικά ακατάληπτη δομή του αστικού τοπίου, η εξερεύνηση και η κατανόηση του Τόκιο είναι τόσο αποτελεσματική όπως και σε κάθε πόλη όσο γίνεται με το περπάτημα όσο γίνεται αυτός ένας, ένας σταθμός του Τόκιο, με το περπάτημα και με την πεζοπορία, ε, ε, μέσα σε, σε, με, μεταξύ μεγάλων λεωφόρων και μικρούς στενούς και αθέατους σε πρώτη όψη δρόμους. Η πρόκληση είναι δύσκολη βέβαια, αλλά δεν είναι απολύτως ουτοπικό το εγχείρημα αποκρυπτογράφησης των μυστικών αυτού του μεταστικού, ρευστού υβριδικού, λαμβυριθόδους και επαμφωτερίζοντος, θα λέγαμε, συγχρονικού όλου, με τα πολλαπλά κέντρα, αλλά την αποσία κέντρου, που αυτό προσαρμόζεται αενάως. Το αστικό τοπίο μπορούμε να πούμε ότι συντίθεται μέσω συσσωρεύσεων και προσθετικών διαδικασιών. Αυτό είναι το κέντρο της πόλης, αν μπορούμε να το πούμε με δικός μας όρους. Το κέντρο του Τόκιο δεν είναι όπως σε κάθε άλλη ευρωπαϊκή πόλη, δεν παρουσιάζει μια φόρμα ούρμπης, θα λέγαμε, μια μορφή του άστεως, με μνημεία δημόσια και επιβλητικά, με καθεδρικούς που αναδίδουν εθνική συνοχή και ιστορική ταυτότητα. Το, το κέντρο του Τόκιο είναι, είναι ένα κενό. Μια τεράστια έκταση περιοχή Πρασίνου, στο εσωτερικό της οποίας φιλοξενείται το αθέατο αυτοκρατορικό παλάτι που στεγάζει μια αθέατη εξουσία αυτό είναι, αυτό είναι το, θα μπορούσαμε να πούμε, ομφαλός αυτού του τεράστιου συγκροτήματο. Μια τεράστια περιοχή πρασίνου, ε, η οποία ε, περι, περιχαρακώνεται ε, και περιορίζεται από, από κανάλια. Έχει δηλαδή έναν σαφή αμυντικό χαρακτήρα. Ε, και στο κέντρο του, του οποίου πάρκου βρίσκεται το αυτοκρατορικό παλάτι, το Imperial το Imperial Palace, εκεί που ζει ο αυτοκράτορα, τελείω αποκλεισμένο, τελείω απομονωμένο, έτσι ώστε το κέντρο τη πόλη να είναι ένα κενό. Ήδη αυτό είναι ένα, ένα τελείω παράδοξο γεγονό, με την πόλη γύρω-γύρω βεβαίω. Αυτό είναι λοιπόν το, το αυτοκρατορικό παλάτι. Αυτή είναι μια απεικόνηση ιστορική και τα κανάλια γύρω-γύρω. Λοιπόν, ε, σε έναν μαγματικό χώρο όπως αυτός με ένα ρευστό κέντρο και με μεταβαλώμενα στοιχεία αναφοράς ο επισκέπτης θα πρέπει να στοιχειοθετεί σε έναν αυτόνομο νοητικό χάρτη. Αυτό, αυτό εξηγείται γιατί το γενικό σύστημα οργάνωσης των οδικών αξώνων του Τόκιο οι χαλάξεις και η διαμόρφωση πολλών περιοχών αποκαλύπτουν μια αδιάκοπη συνέχεια με το παρελθόν. Το Τόκιο ουσιαστικά είναι μια πόλη χωρίς σχεδιασμό το, το, το Τόκιο είναι μια μεταμεσεωνικής δομής θα λέγαμε πόλη, με δικούς μας όρους. Μεγάλο μέρος της σημερινής αστικής δομής της πρωτεύουσας προέρχεται από την παλαιότερη πόλη Φρούριο της περίοδου Έντο, γύρω από την οποία δημιουργήθηκε η πόλη. Η σύγχρονη Μητρόπολη λειτουργεί, οικοδομείται και εδράζεται πάνω στο σχέδιο της φαιονταρχικής περίοδου. Δεν διαθέτει ούτε τη δομική σαφήνεια των ευρωπαϊκών πόλεων, ούτε τον γεωμετρικό άκαμπτο κάναβο των Αμερικανικών πόλων. Έτσι. Αναπτύχθηκε χωρίς προφανή συνολική σύλληψη. Αυτό, εδώ λοιπόν είναι το, το κάστρο με το, κενό, με το παλάτι και το κενό που είδαμε προηγουμένως. Αυτή είναι η, η ιστορική αιτιολόγηση. Και γύρω-γύρω αναπτύχθηκε η πόλη. Όπως βλέπουμε αυτή η πόλη είναι γεμάτη από κανάλια. Το Τόκιο ουσιαστικά και τελικά είναι ένα έτος Βενετίας της Ανατολής, γεμάτο κανάλια, γεμάτο από αυτό το... Το, το υγρό στοιχείο που είναι αυτό που καθορίζει την, αυτή τη φαινομενικά ε, 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 ακατάληπτη δομή του χώρου και είναι αυτό που δίνει στο τόκιο αυτή την υπέροχη γραφικότητα. Γιατί μια Μητρόπολη τόσο μεγάλη, τόσο ε, φαινομενικά ανεξέλεγκτη, με τόσο τεράστια κτίρια, έχει τελικά μια γραφικότητα και μια γοητεία, την οποία κανείς δεν μπορεί να κατανοήσει από πού προέρχεται, αν δεν, αν δεν, δεν γνωρίσει. Πώς γεννήθηκε η πόλη αυτή, πώς αυτή η πόλη είχε ουσιαστικά μια, μια φεοδαρχική δομή πάνω στην οποία αναπτύχθηκε όλο της, όλο της το δίκτυο. Το Τόκιο συνεπώ έγινε η σημερινή Μητρόπολη των δεκάδων εκατομμυρίων κατοίκων όχι με βάση ένα οργανωμένο σχέδιο, αλλά στα χνάρια της παλιάς πόλης που εξελίχθηκε οργανικά, οργανικά ακολουθώντα γύρω τη διάταξη των καναλιών γύρω από ένα ιδε, ιδεατό κέντρο τα κανάλια, ωστόσο, τι έγινε με την ανάπτυξη της πόλης, καλύφθηκαν από τους διόροφους και τριόροφους αυτοκινητοδρόμους ταχείας κυκλοφορίας που έχουν συνθλίψει τη μνήμη της πόλης και την αίσθηση της κλίμακας για να υπηρετήσουν την αποτελεσματικότητα βέβαια των αστικών λειτουργιών, τον μητροπολιτικό φωνξιοναλισμό, τη, μηχανή της πόλης, τη μηχανή της πόλης. Όλα αυτά τα κανάλια ε, όλα αυτά, μάλλον οι, οι ενιαίρε λοφόροι, έγιναν την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων για την οποία θα μιλήσουμε, σε λίγο, το 1964 δηλαδή. Το 1960 έγιναν στη Ρώμη, το 1964 Ολυμπιακοί Αγώνες έγιναν στο Τόκιο και με αυτή την αφορμή το, το Τόκιο ε, γέμισε από αυτές τις μεγάλες αναέριες λεωφόρους κυκλοφορίες που μέχρι και σήμερα λύνουν ε, το σοβαρό πρόβλημα της κίνησης στην πόλη. Γι' αυτό και η πόλη από κάτω δεν έχει τόσο, τόσο πιεστική ε, ε, κίνηση, δεν, το κυκλοφοριακό από κάτω δεν είναι τόσο σοβαρό, διότι ακριβώς το πρόβλημα λύνεται αφενός με το με το καταπληκτικό αυτό δίκτυο του μετρό που υπάρχει και το οποίο και το οποίο εκπαιδεύτηκα δεκάδες εκατομμύρια επιβάτες. Από την άλλη ε, με, με, τις, με, τις ενα, με τις εναέριες αυτές ε, λεωφόρους. Τα τελευταία χρόνια στο Τόκιο υπάρχει μια προσπάθεια από τους πολεοδόμους να μπορέσουν να σώσουν λίγο τα πράγματα και να αποφορτήσουν, να, να καταδαφίσουν κάποιες από αυτές τις λοφόρες ώστε να αναπνεύσει η πόλη και να μεταφέρουν την κίνηση των αυτοκινήτων στο, ε, στη, στη, σε, σε κάποιο είδους περιφέρεια, ε, περιφέρεια της ε, πόλης, κάτι βέβαια που δεν είναι καθόλου, καθόλου εύκολο. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι με βάση, βλέπετε πώς είναι αυτές οι εικόνες της ε, των καναλιών και της κάλυψης τους, βλέπετε αυτά, αυτές, αυτές τις γραφικές πάνω στα κανάλια, οι γραφικές κατοικίες πάνω στα κανάλια που έχουν καλυφθεί από την υποδομή. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι τάξη, έλεγχος, οργάνωση, ακρίβεια, κυριολεξία, τυφλή εξάρτηση από την τεχνολογία είναι οι συλλογικέ αρχές της τοπικής κοινωνίας. Εδώ βλέπουμε κάποια παιδάκια που πάνε στο σχολείο. Άλλε αρχέ, η τυφλή απόδοση των κανόνων, αποδοχή μάλλον των κανόνων, ο απόλυτο σεβασμό τη ιεραρχία, η αδιαπραγμάτευτη αρχή τη ατομική ευθύνη. Γι' αυτό και η, η, μοναξιά, θα μπορούσαμε να πούμε, σε αυτή τη Μητρόπολη είναι ίσω μια, μια ασθένεια με αισθητό και βαρύ κοινωνικό κόστο. Αυτή είναι η άλλη όψη, η άλλη όψη του νομίσματο. Στις πόλεις μας υπάρχουν και τα μέρη και το όλο, το κέντρο και η περιφέρεια. Αυτή είναι αυτή είναι η εικόνα του Τόκιο και αυτή είναι η εικόνα, για παράδειγμα, του Παρισιού. Ε, από, το, από την πύλη του, του Θριάμβου, ε, μια εικόνα των τον, τον Σονσελιζέ. Στην Ιαπωνία η πόλη δεν έχει καμία σχέση με αυτή την αντίληψη της πόλης που έχουμε στην Ευρώπη. Η πόλη είναι φυγόκεντρη, είναι πολλαπλή, επαναπροσδιορίζεται συνεχώ. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει οργανική σύνδεση αυτού που λέμε εμεί μεταξύ κτηριακή τυπολογία και αστική μορφολογία, μεταξύ του κτηρίου και τη πόλη. Δεν υπάρχει μια σαφή οργανική σύνδεση μεταξύ κτηριακή τυπολογία και αστική τυπολογία όπω στην Ευρώπη. Ε, το Τόκιο μαζί με το Γιοκοχάμα είναι μια μητρόπολη 35 εκατομμυρίων κατοίκων όπω είπαμε, είναι η πιο σήμερα η πιο εκπληκτική και απροσδότικη βιτρίνα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Μια βιτρίνα ψηφιακή, εικονική, υπνοτική και εκτιφλωτική. Εν τούτη η αρχιτεκτονική αυτή, όσο και αν είναι πρωτότυπη, απίθανη ή μεγάλη, εμφανίζεται ανίσχυρη. Και εδώ υπάρχει το μεγάλο ζήτημα τη σχέση της αρχιτεκτονικής και της αέναης μάχης της αρχιτεκτονικής για να, για να επιβιώσει μέσα σε αυτόν τον, τον τεράστιο οργανισμό που είναι το σώμα της πόλης. Η αρχιτεκτονική λοιπόν αυτή υποκύπτει ολοκληρωτικά στην ακατανίκητη δύναμη της πόλης. Δεν είναι εύκολη η ανέβρεση της αρχιτεκτονικής ποιότητας μέσα στον χαόδη και αχανίαστικο ιστό που είναι τεμαχισμένα από τη βίαιη εισβολή των υποδομών, όπω είδαμε. Αυτό που επιβάλλεται είναι όχι η ποιότητα του κτηρίου, αλλά η πολύφωτη ηλεκτρονική επιδερμίδα, ηλεκτρονική επιδερμίδα που το επενδύει εξ ολοκλήρου και η οποία παράγει το διαφημιστικό ηχοθέαμα. Έτσι, η διασταύρωση των οπτικοακουστικών θορύβων σε ένα συγκεκριμένο, σημείο εντατικής αστικής πύκνωσης είναι σχεδόν παρεστησιακή. Εδώ θα μπορούσαμε ίσως να δούμε το φιλμ που έχουμε λίγο ετοιμάσει. Εδώ βρισκόμαστε σε ένα σημείο που γνωρίζουν πολύ καλά όσοι επισκέπτονται το Τόκιο. Είναι η περίφημη διασταύρωση στη Σιμπούγια, ένα, ένα, σε έναν από τους μεγαλύτερους σταθμούς του μετρό της του Τόκιο. Στην περίφημη αυτή διασταύρωση με τις διαφημίσεις, τα νυχτερινά φώτα... Και τις, και, και τις χιλιάδες του κόσμου που σε κάθε φανάρι πράσινο διασταυρώνονται, όχι μόνο ευθύγραμμα αλλά και διαγώνια, από τη μια γωνία στην άλλη, γιατί εκεί υπάρχει και αυτού του είδους η διαβάσης των, των πεζών. Η αντικατάσταση λοιπόν των, των υποδομών και των οικοδομών μπορεί να γίνεται στο Τόκιο ιδιαίτερα με ταχύτητα, κάποτε με βία, σε αυτόν τον τεράστιο μητροπολιτικό οργανισμό, τα κτίρια είναι νεότερα σε ηλικία από οποιαδήποτε άλλη πόλη στον κόσμο, καθώς κατεδαφίζονται κάθε 25-30 χρόνια. Ένα στα τέσσερα κτίρια ε, του κεντρικού Τόκιο έχει χτιστεί τα τελευταία 30 χρόνια. Σημασία έχει η εκμετάλλευση του χώρου και η αποτελεσματικότητα των το, το λειτουργιών. Ε, το οικόπεδο, ε, το, το έδαφος, ο οικοδομήσιμος χώρος έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από το ίδιο το κτίριο που, που, που υλοποιείται. Κατά συνέπεια, το κτίριο μπορεί καν να κατεδαφιστεί όταν, αλλάξει, όταν αλλάξουν οι ανάγκες. Ε, με την έννοια αυτή, Ο ουρανοξύστης είναι το μόνο, το, μόνο, το μόνο κτηριακό αντικείμενο που μετατρέπεται, που μπορεί να αντιπαρατεθεί στη δομή της πόλης και στην οργάνωση του χώρου και γιατί μετατρέπεται και αυτό σε μια γιγαντιαία υποδομή. Παρ' όλα αυτά το Τόκιο θα λέγαμε ότι έχει τη δική του αρμονία εντό εισαγωγικών αρμονία σε σχέση με την επιθετική δυσαρμονία της Ωζάκα ή με την πραγματικά ουράνια αρμονία Τη πόλη του Τόκιο, που είναι μια προγραμματική αρμονία, η αρμονία, η αρμονία του, του Κιο. Τη πόλη του Κιώτο, με συγχωρείτε, που είναι μια προγραμματική αρμονία, γιατί το Κιώτο είναι η μόνη πόλη που έχει σχεδιαστεί από του Κινέζου ιστορικά και έχει έναν ορθογώνιο κάναβο. Έχει λοιπόν μια λογική η οποία είναι για μα αναγνωρίσιμη. Δεν είναι όμω μόνο αυτό το μυστικό του, του Κιώτο. Ε, πρόκειται πραγματικά για μια, για μια υπέροχη πόλη, πολύ μικρότερη φυσικά από το Τόκιο. Παρ' όλα αυτά, το Τόκιο έχει αυτή την εξαιρετική γραφική γοητεία μια μιας, μιας θορυβόδους και ταυτόχρονα μοναχικής μητρόπολης και από την άποψη αυτή νομίζω ότι είναι μοναδική σε διεθνές επίπεδο. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι με όλες αυτές τις αλλαγές και με, αυτή την, και, με αυτή, και με αυτή την μεταβαλόμενη τάξη στην πόλη τελικά αυτό που μεταβάλλεται δεν είναι, στην πόλη δεν είναι τόσο γρήγορα δεν είναι μόνο τα κτίρια, αλλά μεταβάλλονται και οι συνειρμοί της πρόσληψής μας στο τεχνικό πανόραμα των κατασκευών και των οπτικών και ηχητικών αιρεθισμάτων. Τα ηχητικά ερεθίσματα είναι πραγματικά πάρα πολύ έντονα στην πόλη αυτή. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς γιατί σε αυτή την άκρη της Ανατολής ο χάος και ο ορθολογισμός είναι οι δύο όψεις του ίδιου, του ίδιου νομίσματος. Η ρευστότητα και η συνεχής αυτή αλλαγή των εντυπώσεων δείχνει σχεδόν σαν να υλοποιεί 100 χρόνια μετά, σαν να υλοποιεί 100 χρόνια μετά τις οραματικές μητροπολιτικές νευρώσεις των φουτουριστών του, του, του Φιλίππο Τομάζο Μαρινέτη και του Αντώνιο Σαντελία. ο φουτουρισμός είναι ένα από τα ιστορικά, από τα κινήματα των ιστορικών πρωτοποριών. Το 1914, ο Αντώνιο Σαντελία, ο μεγάλος αυτός Ιταλός, Αρχιτέκτονα αρχιτέκτονας παρουσιάζει μια έκθεση στο, στο Μιλάνο που τη λέει «Τσιτά Νουόβα, η νέα πόλη» και παρουσιάζει το όραμά του για τη Μητρόπολη του 20ου αιώνα, χωρίς να έχει επισκεφθεί ποτέ ούτε την τότε Αμερική ούτε καμία άλλη Μητρόπολη της εποχής. Το, τα προφητικά μητροπολιτικά οράματα του Φιλίππο Τομάζο Μαρινέ, του, του Αντώνιο Σαντελία μάλλον, του Αντόνιο Σαντελία που είναι αυτά, ένα από τα γνωστά σχέδια του Αντώνιο Σαντελία του 1914 είναι αυτό, στην έκθεση του Μιλάνου, ε, δείχνει πραγματικά να οραματίζεται αυτό που θα είναι η Μητρόπολη του 20ου αιώνα και του 21ου και ακόμα περισσότερο νομίζω και του, 20, του 22ου. 22 Άλλε περισσότερε προβλέψει δεν μπορούμε να κάνουμε, μέχρι τον 22ο μπορούμε να φτάσουμε. Ε, στο Τόκιο λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια πόλωση μεταξύ υπερμεγέθους και ελάχιστου, μεταξύ μάκρο και μίκρο. Ε, οι συγκεντρώσεις τύπου Σιοντόμ, Ήρο Πόγκη, Σιμπούγια, Σιντζούκ αυτές τις μεγάλες περιοχές της πόλης, ακόμα και, ε, και, η, και η μεγαλοαστική Γκίνζα, μια πολύ ωραία περιοχή που θα δούμε στη συνέχεια, είναι σχετικά περιορισμένες σε σχέση με την, με την ασύγκριτη θάλασσα οικιστικών περιοχών του ευρύτερου Τόκιο, που είναι σχετικά μικρής κλίμακας και χαμηλή δόμηση. Υπάρχει δηλαδή στην πόλη αυτή μια πολύ μεγάλη αντίθεση μεταξύ περιοχών όπου υπάρχει μια πολύ έντονη πίεση αναπτυξιακή, μια πίεση αναπτυξιακή που έχει να κάνει με συγκεκριμένε περιοχές ή με τα μέτωπα που βρίσκονται πάνω σε μεγάλου άξονε κυκλοφορία, ενώ πίσω από τα μέτωπα αυτά, του άξονε κυκλοφορία ή σε άλλε περιοχέ μικρότερη πίεση, επιβιώνουν εξαιρετικά γοητευτικέ εξαιρετικά γοητευτικέ περιοχές μικρής κλίμακας, φιλόξενες γειτονιές ποιότητας ζωής και ακραίας ιδιωτικότητα, ε, ιδιωτικότητας, ειδικά σε ορισμένες περιοχές του, του, ε, του, ε, του, του Τόκιο που, η, ε, που οι, που η μερακλείδες της πόλης γνωρίζουν, όπως το Νέζου ή το η Γιανάκα ή το Νίπορη, επιβιώνουν ακόμα πίσω από τους ουρανοξύστες αυτές, αυτά τα συγκροτήματα ε, κατοίκησης με εξαιρετικής αξίας, σχεδόν μαγικές περιοχές ενίοτε, ίσως οι φωτογραφίες αυτές δεν είναι οι πιο αντιπροσωπευτικές, αλλά αυτή είναι η κλίμακα μεταξύ μάκρο και μίκρο, ε, που θυμίζουν ακόμα τη σπουδαία παράδοση αυτού του λαού και την ευαισθησία του για τη φύση, για το περιβάλλον και για ό,τι κάνει μεγάλη την ουσία των μικρών πραγμάτων. Ε, υπάρχει μάλιστα τα τελευταία χρόνια στο Τόκιο και μια αντίδραση για όλη αυτή την πίεση που υπάρχει ούτως ώστε να αλλάξει όλη η ταυτότητα της πόλης έτσι, και να και, να, ε, και να, όλη η πόλη να υποστεί αυτό που λέμε ανάπτυξη, έτσι, ανάπτυξη, έτσι ώστε να χαθούν αυτές οι γειτονιές. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα, ένα μικρό νεκροταφείο σε, ένα, σε, σε έναν αστικό χώρο, ιδιαίτερα ανεπτυγμένο. Αυτές λοιπόν, αυτοί οι θύλακες ποιότητα ζωής, ή αυτή σιωπής ε, ή αυτοί οι πάρα πολύ ωραίοι που βρίσκονται στο, στο, στο Νέζου, σε αυτήν την παραδοσιακή γειτονιά ε, του, του Τόκιο. γι' αυτό λοιπόν, ε, παρά την, την, πίεση της Μητρόπολης, του έμονους ήχους και την, τα φώτα και την... Και την ε, ε, και την, και την ένταση της μητροπολιτικής ζωής γι' αυτό το λόγο ακριβώς είναι και μεγάλη η αξία της σιωπή στο Τόκιο γι' αυτό και τις λίγες στιγμές της αργίας και της χώλης οι κατοικοί του μοιάζουν περισσότερο με βορειοευρωπαίους θα λέγαμε ε, ιδιαίτερα στα weekend όταν περιέχονται τα μουσεία, τα βιβλιοπολία αυτό είναι ένα βιβλιοπολίο στο Τόκιο, τα in-café και άλλους χώρους έτσι ιδιαίτερα σοφιστική θα μπορούσαμε να πούμε, για εσωστρεφή αναδίφηση για ήρεμες στιγμές εσωτερικού μονολόγου. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο λοιπόν που η αρχιτεκτονική κραυγάζει και βρίσκεται σε μια κατάσταση διαρκούς φόρτισης, διαρκούς έντασης, ποιο είναι, ποιος είναι ο ρόλος της μέσα στην πόλη, Ποιο είναι ο ρόλος της μέσα στην πόλη. Λέγαμε λοιπόν ότι η πόλη περιστρέφεται από ένα, από ένα ιδεατό κέντρο, από ένα κενό, από έναν άκτορο. Ωστόσο, με σημεία όπως αυτό ιδιαίτερης έντασης και, και φόρτισης και με γειτονιές όπως αυτές που βλέπουμε εδώ, όπου όμως, όπου όμως σε αρκετές περιοχές το Τόκιο καταφέρνει ακόμη και σήμερα να ενθαρρύνει το χαρακτήρα της γειτονιάς πίσω από τις απειλητικές μεγάλες όψεις των κεντρικών αρτηριών. Α μη σκεφτεί όμω κανεί να την εκλάβει ω μοντέλο. Η διαχείριση και η λειτουργικότητα αυτή τη εξαιρετικά πολύπλοκης αστικής μηχανή προποθέτει παραδειγματική ακρίβεια, εγγενή πειθαρχία, ακραίο αλληλοσεβασμό, περιοδική συντήρηση και φροντίδα, καθώ και καθημερινή καθαριότητα των δημόσιων κυρίω χώρων. Η καθαριότητα αποτελεί κάτι περισσότερο από αιμονή. Θα μπορούσα να πω μεταξύ μα μάλλον πρόκειται για μια ψύχωση αυτού του εξαιρετικά διακριτικού και ευγενή λαού, προποθέτει δηλαδή μια υψηλού επίπεδου αστική παιδεία και δυνατότητα αυτοοργάνωση. Με βάση τα προηγούμενα, θα μπορούσαμε να, ίσω να κάνουμε την ίσω παράδοξη σκέψη ότι από την άποψη αυτή η πραγματικότητα τη Ιαπωνία είναι τόσο μακρινή σε σχέση με τη δική μα που πιθανόν δεν μπορεί να μα διδάξει τίποτα. Ε το μοντέρνο κίνημα στην αρχιτεκτονική, αυτό για το οποίο μιλούσαμε την προηγούμενη φορά, μεταδίδεται στην Ιαπωνία χάρη σε μερικούς ένθερμους μαθητές του Λεκορμπιζιέ. Αυτό είναι ένα παράδειγμα μοντέρνας αρχιτεκτονικής του Μεσοπολέμου, σαν και αυτή που μιλούσαμε για την Αθήνα την προηγούμενη φορά, ε, ένα από τα λίγα παραδείγματα ομολογουμένω μοντέρνα αρχιτεκτονική, αρχιτεκτονική του μοντέρνου κινήματο, αποπλισμένο κυρόδεμα στην Ιαπωνία. Αυτό που πραγματοποιείται στο Τόκιο. Είναι ένα σπουδαίο μουσείο του Le Corbusier το 1967 που υλοποιείται από τον Κούνιο Μαγεκάουα, έναν μαθητή του Le στο, στο, Παρίσι. Το μουσείο αυτό υλοποιείται από τον Le Corbusier, γιατί ο Le Corbusier είναι Γάλλος και μετά την συμφωνία και την ήττα της Ιαπωνίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η συλλογή αυτή του μουσείου η οποία ήταν η συλλογή Γάλλων Ιμπρεσιονιστών και η οποία είχε Απαχθεί, είχε αποσυρθεί, είχε μεταφερθεί από την Ιαπωνία στη Γαλλία ε, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επιστρέφει στην, ε, ε, στο Τόκιο με την προπόθεση όμω το μουσείο που θα χτιστεί να χτιστεί από ένα Γάλλο αρχιτέκτονα. Έτσι λοιπόν ο Λεκορμπιζιέ κατορθώνει να σχεδιάσει αυτό το, 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 το πολύ σπουδαίο μουσείο Δυτική Τέχνη στο Τόκιο, που είναι ένα από τα λίγα ε, ε, έργα του Λεκορμπιζιέ. Βεβαίω στην Ασία υπάρχουν και άλλα όπως γνωρίζουμε, αλλά αυτό είναι ένα. Το μοναδικό έργο του Λεκορμπιζιέ στην Ιαπωνία, με μεγάλη συλλογή impressionistων και βεβαίω Ροντέν που υπάρχει στο μουσείο αυτό. Και εδώ είναι μια από τι εκδρομέ με, με του φοιτητέ μου στην, στο μουσείο. Ε, Ωστόσο μπορούμε να πούμε ότι οι εντόπιες εξελίξεις της σύγχρονης αρχιτεκτονικής στην Ιαπωνία από το 1945 και μετά είναι καθοριστικές όχι μόνο για τη χώρα αλλά και για τη διεθνή αρχιτεκτονική. Πρέπει να πούμε ότι μετά την περίοδο αυτή της ε, ε, της δημιουργία της νέας χώρας, της δημιουργίας του νέου νεοκράτους, η Ιαπωνική Αρχιτεκτονική και καταρχήν η Αρχιτεκτονική στην Ιαπωνία από το 1945 και μετά, μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο κάνει τεράστια βήματα. Θα κάνει τόσο σημαντικά βήματα έτσι ώστε από τη δεκαετία του 1960 και μέχρι σήμερα ακόμα να είναι μία από τις χώρες αναφοράς η Ιαπωνία για την Αρχιτεκτονική σε διεθνές επίπεδο. Οι μελέτε του προτεργάτη τη σύγχρονη Ιαπωνική Αρχιτεκτονική του Κέντζο Τάγκε στη δεκαετία του 60 θα δημοσιεύονται σε όλα τα διεθνή περιοδικά και θα συνοδεύονται από ενθουσιώδη σχόλια ανακάλυψη ενό πρωτοφανού και αποκαλυπτικού αρχιτεκτονικού κοιτάσματο. Αυτή η πρωτοφανή χώρα που έρχεται από τόσο μακριά, η χώρα των Ατέλων του η οποία παράγει τόσο σπουδαία αρχιτεκτονική, και θα μπορούσα να πω ότι ανάμεσα στι σύγχρονε τέχνε στις οικαστικές τέχνες, στις visual arts και στην αρχιτεκτονική. Νομίζω ότι η αρχιτεκτονική είναι η πιο προβεβλημένη και πιο επιτυχημένη δραστηριότητα από αυτή την άποψη στην Ιαπωνία, με μεγάλη επιρροή διεθνώς, όχι αντίστοιχη, μάλλον με τρόπο που άλλε τέχνες στην Ιαπωνία, η σύγχρονη ζωγραφική, η σύγχρονη γλυπτική, οι σύγχρονες visual arts, δεν έχουν τόση μεγάλη παρουσία όσο έχει η αρχιτεκτονική σε επίπεδο. Ε, το έργο του Κέντσο Τάγκε λοιπόν θα έχει καθοριστικό ρόλο για τις εξελίξεις της διεθνούς αρχιτεκτονικής από την αρχιτεκτονική των μεταβολιστών όπως θα δούμε στη συνέχεια μέχρι τον ιερατικό και ασκητικό μινιμαλισμό του Ταντάο Άντο που είναι σήμερα ο μεγάλος, ο μεγάλος πρέσβης της ιαπωνικής αρχιτεκτονικής σε, σε διεθνές επίπεδο. Ε, μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ιαπωνία, παρότι, παρότι καταστρέφεται και βγαίνει τιμένα από τον πόλεμο, γνωρίζει μια πρωτοφανή περίοδο οικονομικής ανόδου, αφετέρου ε, γνωρίζει τα φαινόμενα μιας υπερτροφικής ανάπτυξης της Μητρόπολης, πριν ακόμα αυτά εκδηλωθούν με ανάλογη ένταση στις πιο γνωστές Μητροπόλεις της, ε, του Δυτικού Κόσμου και της Λατινικής Αμερικής. Το Τόκιο δηλαδή είναι η πρώτη μεγάλη Μητρόπολη υπερτροφικά ανεπτυγμένη ήδη από τη δεκαετία του 50. Έτσι ώστε ο Κέντζο Τάγκη, ο μεγάλο αυτό ε, αρχιτέκτονας, Ιαπωνέζο αρχιτέκτονα, να σχεδιάζει στην, ε, ε, το 1960 το περίφημο σχέδιο επέκταση του Τόκιο, που είναι αυτό πάνω στο, στον όρμο, μια τεράστια πόλη πάνω στον όρμο λοιπόν του Τόκιο, μεταξύ ουτοπία αλλά και πραγματικότητα, γιατί σήμερα έχουν δημιουργηθεί τεχνητέ νησίδε που δεν είναι βασισμένε στο σχέδιο του Τάγκη, αλλά που εν πάση περιπτώσει εκμεταλλεύονται το θαλάσσιο μέτωπο. Ο, ο Τάγκε λοιπόν υπήρξε ο κυριότερος εκφραστής του πρώτου πρωτοποριακού κινήματος στη μεταπολεμική σκηνή. Εδώ πέρα βλέπουμε μία, ε, μία λεπτομέρεια της αυτής της κινούμενης, ε, μάλλον της πόλης πάνω στη θάλασσα του Κέντζο Τάγκε, μια μια εκδοχή της αυτης της κινουμενης ενώ εδώ πέρα βλέπουμε εδω περα αρχιτέκτονες των Κιχονόρου Κικουτάκε με, την, με τη μεταβαλλόμενη πόλη πάνω στη θάλασσα, μελέτη του Αράτα Ιζοζάκη επίσης ε, με την ίδια λογική και μελέτε ε, ε, του, του ε, Κουροκάβα ήταν η προηγούμενη και του Κικουτάκε είναι αυτή εδώ που βλέπουμε. Όλες μακροδομικές μελέτες μεγαπόλεις πάνω στη θάλασσα για να λυθεί το πρόβλημα της Ιαπωνικής πόλης. Όλοι αυτοί οι αρχιτέκτονες, ο Κικουτάκε, ο Κουροκάβα, ο Τάγκε βεβαίως, ε, ο Ιζοζάκη θα είναι οι πρωταγωνιστές του πρώτου μεταπολεμικού κινήματος Πρωτοποριακού διεθνώ που λέγονται το κίνημα των μεταβολιστών. Οι, οι το κίνημα των μεταβολιστών παίρνει το όνομά τη από την ελληνική λέξη τη μεταβολή, δηλαδή της μεταβολής του αστικού πυρήνα, τη μεταβολή του αστικού μετόπου, τη μεταβολή τη πόλη. Ε, 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 με μια προφητική δηλαδή διατύπωση και χαρακτηριστική διατύπωση και προσδιορισμό του χαρακτήρα του Τόκιο και του τρόπου με τον οποίο το Τόκιο θα εξελισσόταν τι επόμενε δεκαετίε. Οι μεταβολιστέ λοιπόν από το 1959 και μετά είναι η πρώτη, το πρώτο πρωτοποριακό κίνημα στη διεθνή αρχιτεκτονική και καθοριστικό για τον προβληματισμό τη δεκαετία του 60 διεθνώ. Ενώ βεβαίω ε, 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 με αφορμή την εν τέλει την, ε, ε, υλοποίηση των Ολυμπιακών Αγώνων του 1964, πάνω στην, στη, στη φυσική τάξη της πόλης λοιπόν εγκαθίσταται μια τεχνητή τάξη που είναι η τάξη αυτών των μεγάλων, των μεγάλων αξώνων ε, κυκλοφορίας. Στο επίπεδο της υλοποίησης, η αρχιτεκτονική του Κέντζο Τάνγκε και του Κουροκάβα είναι πολύ σημαντική στη δεκαετία του '60. Αυτό είναι το Ολυμπιακό Στάδιο του Κέντζο Τάνγκε στο, στο Τόκιο. Ε, ένα διάσημο έργο από τα πιο σημαντικά της, ε, ε, της δεκαετίας του '60 και όλης της μεταπολεμικής αρχιτεκτονικής. Εδώ πέρα αυτή είναι μια εικόνα, προσέξτε αυτήν. αυτό είναι αυτό το τμήμα εδώ και αυτή είναι μια εικόνα, μια λεπτομέρεια που τι μας λέει. Ο Τάνκια φενό είναι ένας αρχιτέκτονας της υψηλής τεχνολογίας είναι ένας αρχιτέκτονας σαφώς σύγχρονος, αλλά από την άλλη μέσα στην αρχιτεκτονική του ενσωματώνει στοιχεία της τοπικής παράδοσης, της τοπικής αρχιτεκτονικής. Αυτό του είδους η τέντα, για παράδειγμα, που είναι σαν την τέντα το, το, το σαμουράι, ε, είναι ένα καταπληκτικό μείγμα μιας αστικής αρχιτεκτονικής, μιας μητροπολιτικής αρχιτεκτονικής που σχετίζεται ταυτόχρονα με την παράδοση. Αυτό είναι το μεγάλο κλειδί, το μεγάλο μυστικό των μεγάλων αρχιτεκτόνων των αντιρωμαντικών αρχιτεκτών, των αρχιτεκτών της, 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 εποχής τους, που συνδυάζουν το πνεύμα της παράδοσης, το πνεύμα ωστόσο της παράδοσης, με τα σύγχρονα δεδομένα, τα λειτουργικά και τα τεχνολογικά. Και αυτό είναι βεβαίως ο Κέντζο Τάνκε, ενώ αυτό είναι το, το εσωτερικό αυτού του σταδίου του Τάγκε, ενώ όπως θα, θα, δούμε στη συνέχεια, αυτό είναι ένα μικρό κτίριο, μικρό, ένα, ένα τηλεοπτικό στούντιο μέσα στο Τόκιο. Ε, το άλλο χαρακτηριστικό του Κέντζο Τάγκε είναι ο, σχεδια, ο, ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζει για τη Μητρόπολη. Ακόμα και τα μικρά του κτίρια φαίνονται μεγάλα. Η κλίμακα του σχεδιασμού, η σχεδιαστική του χειρισμή είναι όλοι οι χειρισμοί που απευθύνονται και σκοπεύουν στην ένταξη στη μεγάλη πόλη. Αυτό είναι και ένα τρόπο για, για, να έτσι ώστε η αρχιτεκτονική να αναμετρηθεί με την κλίμακα τη πόλη, να αναμετρηθεί με, την υπο, με τι υποδομέ. Από εδώ περνάει η Yamanote Line, ο περιφερειακό τη, η μεγάλη αυτή σπουδαία γραμμή του, του, του μετρό. Μια γραμμή του μετρό που κάθε μέρα εξυπηρετεί πάνω από 10 εκατομμύρια επιβάτε. Είναι η, η κυκλοτερή τη του, 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 της γραμμής αυτής η Γερμανότητα επιφανειακή πάνω από τη γη, γι' αυτό είναι και πολύ ωραία, βλέπει κανείς ένα σωρό πράγματα κάνοντας αυτή τη διαδρομή. Ε, λοιπόν, περνά από εδώ η Γεμανότε Λάιν, βρισκόμαστε στο, στο κέντρο της πόλης και αυτό ε, το μικρό κτίριο που φαίνεται μεγάλο αλλά είναι μικρό, ε, με τον τρόπο του σχεδιασμού του Τάγκε, ε, ε, προσπαθεί να δώσει απάντηση στο ζήτημα της σχέσης αρχιτεκτονικής και πόλης ενώ εδώ βλέπουμε την, μια, μια, πολύ σπουδαία εκκλησία της δεκαετίας του 60 που και αυτή έγινε διάσημη από τον ε, ενέργο έργο του Κέντζο Τάγκε μέσα στην, μέσα στην πόλη, ενώ εδώ βλέπουμε όλες, όλη, όλη τη, Μητροπολιτική Ουτοπία της δεκαετίας του, του 60 από αρχιτέκτονες όπως ο Κίσο Κουροκάβα που το 1972 σχεδιάζει αυτό το, 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 το κτίριο, τη, Πώ θα το πει κανεί, δεν, δεν μπορεί να το πούμε ούτε καν πολυκατοικία. κατοικία ε, λέγεται, είναι το κτίριο Ναγκατζίν μέσα στο Τόκιο. Είναι ένα, ένα κτίριο με με, με θύλακες κατοίκησης ελάχιστης κλίμακας για μια ημερήσια μάλλον διαβίωση έτσι ώστε να δίνεται απάντηση ακριβώς στο πρόβλημα των εργαζόμενων στην πόλη και οι οποίοι δεν μπορούν να μετακινούνται στην κατοικία του το μεσημέρι ή όταν χρειάζονται να, 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 ξεκουραστούν. Αυτή η μικροκλίμακα της, της παρέμβαση μέσα στην πόλη είναι ακριβώς μια συνέπεια ε, των ουτοπιών της δεκαετίας του, του 60. Αυτό μάλιστα το, 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 σύμβολο της, εποχή εποχής αυτής βρίσκεται και αυτό σήμερα σε κίνδυνο γιατί κάποιοι θέλουν να το κατεδαφίσουν και να χτίσουν κάτι άλλο και γίνεται ένας, δίνεται ένας αγώνας και, και για τη διάσωση αυτού. Ε, ας περάσουμε στη δεκαετία του 80. Στη δεκαετία του 80, η δεκαετία του 80 είναι μια, μια δεκαετία έντονη, έντονης έκρηξης της Ιαπωνικής που έχει πια μια διεθνή παρουσία και μια διεθνή επιρροή. Αυτό αυτός είναι ο περίφημο μεταμοντερνισμό τη δεκαετία του, του 80. αυτό είναι ένα κτίριο στο, στο Σιντζούκου. Το οποίο μάλιστα κτίριο στο Σιντζούκου γίνεται και, εξόφιλο στο πιο διάσημα από όλα τα βιβλία της δεκαετίας του 70 και του 80 για την μεταμοντέρνα αρχιτεκτονική, την, το, ε, την περιφημη postmodern architecture του Charles Jencks του περίφημου ε, του πασίγνωστου Άγγλου κριτικού της αρχιτεκτονικής. Ο Jencks βάζει για εξώφυλλο ένα κτίριο στο, στο Σιντζούκου, το οποίο υπάρχει και σήμερα και μάλιστα βλέπετε με διαφορετικό χρωματισμό σήμερα, κάτι που, 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 μας λέει ότι το κτίριο είναι ένα σκηνικό, το κτίριο είναι μια επιδερμίδα, το κτίριο είναι ένα folder, το κτίριο προσπαθεί να να, 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 συμμετέχει στην αστική παράσταση κάθε φορά με διαφορετικό ένδυμα. Έτσι. Αυτό είναι ο μεταμοντερνισμό λοιπόν τη Ιαπωνία τη εποχή και αυτό είναι ο μεταμοντερνισμό που αρχιτεκτ, σπουδών αρχιτεκτών όπω ο Αράτα Ιζοζάκη. Αυτό είναι ένα κτίριο γραφείων στο, στο Τόκιο. Ε, και αυτή είναι μια λεπτομέρεια του κτηρίου γραφείων στο Τόκιο. Ενώ ο Αράτα Ιζοζάκη, αυτό ο μεγάλο μαθητή του Κέντζο Τάγκε, ε, 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 ο Κέντζο Τάγκε θα έχει μια σειρά πολύ σπουδαίων μαθητών. Ο ένα είναι ο Ιζοζάκη, ο άλλο είναι ο Κουροκάβα, ο άλλο είναι ο Φουμιχή Κομάκη που θα τον δούμε στη συνέχεια. Πόσο σημαντικά πράγματα έχει κάνει. Ο, ο Ιζοζάκη έξω από, από το Τόκιο, αλλά σας το δείχνω γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, σε μια πόλη που λέγεται Τσουκούμπα, που, είναι, που γειτονεύει με, με, το Τόκιο, σχεδιάζει στη δεκαετία του 80 αυτή την πλατεία και αυτό το, το συγκρότημα. Αυτή η πλατεία τι μας θυμίζει. Είναι προφανές τι μας θυμίζει. Την πλατεία του Καπιτολίου στη Ρώμη, του, ε, του, που έχει σχεδιάσει ο Μιχαήλ Άγγελος. Έτσι. Λοιπόν, αυτός ο σχεδιασμός... Ο μεταμοντέρνος σχεδιασμός μα, μας δείχνει ακριβώς και τον προσανατολισμό του ιαπωνέζικου ε, μεταμοντερνισμού ε, από, από αρχιτέκτονες όπως ο Ιζοζάκη. Θα πρέπει να πούμε αμέσω ότι ο, ο Ιαπωνικός μεταμοντερνισμός δεν θα γίνει ποτέ λαϊκιστικός, δεν θα υιοθετήσει ποτέ τον λαϊκισμό, τον ιστορικισμό ή τον μανιερισμό Αμερικανικής προέλευσης. Αν θέλουμε να δούμε τέτοια παραδείγματα θα πρέπει να, ε, να πάμε σε τέτοι, παραδείγματα όπως αυτά. Αυτό είναι ένα κτίριο του Κένκο Κούμα του 1991. Ό, όσοι γνωρίζουν το έργο του, του Κούμα σήμερα δεν μπορούν να διανοηθούν ότι ο Κέγκο Κούμα πριν 30 χρόνια σχεδίαζε με αυτόν το, τον τρόπο. Αυτό είναι ένα τρόπο αρκετά κοντά στου Αμερικανού τη εποχή. Αυτό είναι το περίφημο Ντόρικ. Ε, είναι το περίφημο ένα κτίριο γραφείων με αυτή την, την ιονική κολόνα. Ε, την ιονική κολόνα, πολύ κοντά στου Αμερικανού, αλλά αυτή είναι μια εξαίρεση. Ε, ενώ αυτό είναι το, το ντόρικ του Κενκοκούμα, ένα κτίριο δωρικό μέσα στο, μέσα στο, στο Τόκιο, ε, μια μεταμοντέρνα εικονογραφία, μια μεταμοντέρνα Γενικά, ωστόσο, ε, πρέπει να πούμε ότι, ότι οι, οι, Ιαπωνέζοι αρχιτέκτονες δεν φτάνουν ποτέ σε τέτοιου είδους, ας το πούμε έτσι, ακρότητες. Να σας πω και κάτι άλλο, ότι ο Αράτε Ζοζάκη έχει σχεδιάσει κάτι και στην Ελλάδα. Ο Αράτε Ζοζάκη είναι ο αρχιτέκτονας της επέκτασης του μεγάλου μουσικής Θεσσαλονίκης. Έτσι, το, η Θεσσαλονίκη έχει και αυτή το δικό της μέγαρο μουσικής πάνω στη θάλασσα, στην άκρη της Νέας Παραλίας. Δίπλα, ακριβώς, η επέκταση, η νέα πτέρια του μεγάλου μουσικής είναι ένα έργο ε, του Αράτα Ιζοζάκη όταν συνεργάστηκε με τον Δημήτρη Φατούρο για την υλοποίηση ε, αυτού του, αυτής της επέκτασης του, του μεγάλου μουσικής ε, στη Θεσσαλονίκη. Ε, Ωστόσο, ο μεγάλος, το μεγάλο, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της αρχιτεκτονικής αυτής στο Τόκιο είναι ο Φουμιχή Κωμάκη. Ο Φουμιχί Κωμάκη που έχει σπουδάσει στο Χάρβαρτ, σπουδαίος μαθητής του Κέντζο Τάγκε, σχεδιάζει στη δεκαετία του 1980 το περίφημο Σπιράλ. Το περίφημο Σπιράλ τι είναι, είναι ένα κτίριο που ακριβώς δίνει την, την πιο εμβληματική απάντηση στην συγκρουσιακή σχέση αρχιτεκτονικής και πόλης, Στη συγκρουσιακή σχέση αρχιτεκτονική και πόλη, ο Μάκη δεν είναι ούτε μοντέρνος ούτε μεταμοντέρνος. Περιλαμβάνει στοιχεία, δεν οδηγείται ποτέ σε μία σύνθεση. Βρίσκεται σε ένα, σε ένα πεδίο αρχιτεκτονικού αδιεξόδου, θα λέγαμε, αλλά τόσο αριστούργηματικά διατυπωμένου. Ε, από τη μια, λοιπόν, ένα εξωτερικό που είναι τόσο συγκρουσιακό, τόσο συγκρουσιακό από την άλλη, ένα εσωτερικό που είναι τόσο τόσο ήρεμο και τόσο εγωιτευτικό... ένα από τα ωραίότερα καφέ του Τόκιο είναι αυτό, και μάλιστα με έναν συμβολικό χώρο στο βάθο, που είναι ο περίφημο χώρο Όκου, ο πιο ανεξερεύνητο χώρο τη Ιαπωνική αιστεία, του, Ιαπωνικού σπιτιού. Άρα εδώ πέρα υπάρχουν και, στοιχεία συμβολισμού, υπάρχουν και στοιχεία συμβολισμού, τα οποία δεν είναι προφανή, αλλά τα οποία περιλαμβάνονται στην αρχιτεκτονική αυτή του, ε, του σπουδαίου αυτού αρχιτέκτονα, του Φουμιχή Κομμάκη. Πρέπει να σα πω ότι ο Φουμιχή Κομμάκη, που είναι σήμερα, έχει περάσει τα 90, είναι ο αρχιτέκτονας του υψηλότερου πύργου που έχουν χτιστεί σήμερα στη στην Νέα Υόρκη στη θέση των δίδυμων πύργων. Ο μεγάλος αυτός πρισματικός ουρανοξύστης στη θέση των δίδυμων πύργων είναι του Φουμιχή Κομάκι, έτσι, για να, για να έχουμε μια αντίληψη της ε, τη σημασία αυτού του αρχιτέκτονα. Αυτό ας το προσπεράσουμε. Βλέπουμε λοιπόν αυτά τα τακτήρια, όπως και αυτό βεβαίως, που, που θορυβούν, που, 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 που προσπαθούν να εφεύρουν καταστάσεις, καταστάσεις, και να διεκδικήσουν μια συνομιλία με το, με το χώρο της, πόλη. πόλης. Αυτό είναι ένα σταθμός μετρό του, του Βατανάμπε, μέσα στο Τόκιο όλα αυτά είναι προϊόντα της δεκαετίας του 80 και αυτό είναι ένας, ένα συγκρότημα ένας, μια παιδική χαρά ένα παιδικό θέατρο και μια σειρά από, από σε μια συνοικία του Τόκιο είναι αυτό και μια σειρά από εγκαταστάσεις κυρίως για, την, για, για, για τα μικρά παιδιά στο, στο, στην πόλη ενώ αυτό είναι ένα άλλο, ένα άλλο σπίτι του Βατανάμπε που μιμείται ακριβώς τη μηχανή έτσι μια μεγαδομή. Αυτό το κτίριο εδώ πέρα τη δεκαετία του 80 είναι το μουσείο Έντο Τόκιο, είναι το μουσείο τη ιστορία τη πόλη. Αυτό εδώ, αυτή τεράστια, αυτό το τεράστιο κτίριο με του τέσσερι συγκλονιστικού πυλώνε που το στηρίζουν. Ανεβαίνει, ανεβαίνει κανεί από τι κυλιόμενε κάλε, πάει στον όροφο και βλέπει μια πάρα πολύ ωραία αφήγηση τη ιστορία τη πόλη του Έντο Τόκιο. Γι' αυτό και λέγεται μουσείο Έντο Τόκιο, πολύ κοντά στο κέντρο. Ωστόσο, η, η περίοδος αυτή τελειώνει. Η περίοδος του 80 στην Ιαπωνία είναι η περίοδος της bubble economy. Η bubble economy ήταν μια, μια οικονομική δραστηριότητα που βασίστηκε πολύ στην, στον τομέα των ακινήτων και όπως το λέει η λέξη bubble economy υπήρξε μια φούσκα. Προηγήθηκε περίπου 20 χρόνια από την αντίστοιχη κρίση των ακινήτων στις ΗΠΑ το 2008. Έτσι. Προηγήθηκε περίπου 20 χρόνια και με την κρίση της bubble economy, της φούσκας αυτής της, της οικοδομη... των ακινήτων στην Ιαπωνία, ολοκληρώθηκε η, η η, ακμή της, η, η, οικονομική ακμή της Ιαπωνίας που είχε ξεκινήσει στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και που είχε, οδηγήσει βέβαια σε τεράστια, αποθεματικά, σε τεράστια αποθεματικά, τα οποία στη συνέχεια θα επενδυθούν με τρόπους που θα δούμε. Εδώ πέρα βλέπουμε, την, μετά την bubble economy, εδώ πέρα βλέπουμε ίσως τη μικρότερη πολυκατοικία του κόσμου ή τη μικρότερη κατοικία του κόσμου, αυτή είναι μια, μια κατοικία αποπλισμένα από γυμνό σκυρόδεμα μέσα στην, μέσα στην, πόλη. Εδώ βλέπουμε μια άλλη πολυκατοικία, θα λέγαμε, που μας θυμίζει πολύ ίσως την ε, πολυκατοικία του Πάνου Δραγώνα που είχαμε δει την προηγούμενη φορά στο Παγκράτη. Έτσι, βλέπετε πώς κυκλοφορούν οι ιδέες. Ενώ εδώ βλέπουμε μια άλλη κατοικία, δεν σας λέω τους αρχιτέκτονες, γιατί ίσως είναι και, και περιττό τόσα ονόματα, Απλώ ε, απλώς εδώ πέρα βλέπουμε άλλη μια προσπάθεια διεκδίκησης μιας μορφής, μιας διατύπωσης στον αστικό χώρο. Εδώ δεν φαίνεται, αλλά αυτό είναι ένα άξονα ταχεία κυκλοφορία. Άρα, αυτή η μικρή κατασκευή, η μικρή πολυκατοικία, πρέπει να διατυπώσει μια γλώσσα που να, να είναι αναγνωρίσιμη σε ένα τόσο, τόσο μεταβαλλόμενο περιβάλλον και σε ένα περιβάλλον ταχεία κίνηση. Με αυτό, θέλω να πω ότι αυτά δεν είναι μόνο εικόνε που μπορεί κανεί να βλέπει, αλλά πρέπει να δει και την πραγματικότητα, να επισκεφθεί τα, τα μέρη αυτά για να μπορεί να καταλάβει περισσότερο τι είναι αυτό που επιδιώκουν οι αρχιτέκτονε. Βεβαίω η αρχιτεκτονική είναι και μια αρχιτεκτονική τη της, της επίσημη αντιπροσωπευτικότητα κτηρίων όπω αυτό. Αυτό είναι το, το, κυβερνητικό, μέγαρο, το κυβερνητικό μέγαρο στο, στο Σιντζούκου. Ή θα λέγαμε ότι είναι το Δημαρχείο, αλλά δηλαδή δεν είναι το Δημαρχείο. Αυτό είναι ένα έργο του, του, του Κέντζο Τάνγκ επίση. Δεν είναι, ένα, δεν είναι το Δημαρχείο, είναι το κυβερνητικό, το, το κυβερνητικό μέγαρο της Μητρόπολης που έχει να κάνει με όλο, με όλο το Τόκιο. Αυτό διεκδικεί μια επίσημη αντιπροσωπευτικότητα σαν δημόσιο έργο. Ενώ από την άλλη θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αρχιτεκτονική στο, ε, ε, στο, στην Ιαπωνία και ιδιαίτερα στο Τόκιο είναι μια αρχιτεκτονική που δεν... Που δεν που δεν συνδιαλέγεται τόσο με, με, με την πόλη όσο συνδιαλέγεται και συνεννοείται με τον, με τον επισκέπτη, με τον περαστικό. Η, η, η αρχιτεκτονική δεν βλέπει στον δρόμο αλλά στον πεζό καταναλωτή. Είναι κάποιο, κατά κάποιο τρόπο διαφημιστική είναι αυτοαναφορική. Ε, γιατί παραδοσιακά αυτό που σε εμάς είναι η πλατεία στους Ιαπωνέζους είναι ο δρόμος. Να και μία αποτύπωση του 19ου αιώνα του, του Χιροσίτζε είναι αυτή για, την, για έναν τυπικό εμπορικό δρόμο του 19ου αιώνα. Δεν υπάρχουν πλατείε, δεν υπάρχουν οι δημόσιοι χώροι όπω στα Καθημάσια, υπάρχουν οι δρόμοι. Άρα λοιπόν τα κτίρια συνδελέγονται με τον περαστικό. Και μάλιστα υπάρχει το ενδιαφέρον ότι οι Ιαπωνέζοι δεν ήθελαν με, την, με τον εκδητικισμό της χώρας να, 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 πλαταίνουν οι δρόμοι, γιατί νομίζαν ότι θα χάσουν τους πελάτες, διότι θεωρούσαν ότι είναι αντιεμπορικό ε, να, να πλαταίνουν οι δρόμοι. Η στενή δρόμοι ήταν καλύτερη για, 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 την, για την πώληση και την, και την, ανάπτυξη του, ε, του εμπορίου. Ε, Μπορούμε να πούμε ότι σήμερα υπάρχουν ορισμένα σημεία σε, σε, στην πόλη αυτή, η οποία παραλαμβάνω δεν έχει ένα κέντρο, έχει μια σειρά από κέντρα, μια σειρά από κλάστερς ε, 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 υψηλών κτηρίων. Μια περιοχή που έχει ενδιαφέρον αρχιτεκτονικό και κοινωνικό είναι αυτή. Αυτή είναι η περίφημη Ομοτεσάντο, ε, η περίφημη Ομοτεσάντο με μια σειρά από κτήρια όπως αυτό που βλέπουμε εδώ. Αυτό είναι το κτίριο ε, πράδα των των Χέρτσο και Δεμερών ενα Ακτίος δεκατίας του ε, του 90, ε, αυτή είναι η περίφημη Μοτεσάντο λοιπόν, όπου δεξιά και αριστερά υπάρχουν μια σειρά, είναι ένα είδο μπουτίκ κτηρίων θα λέγαμε, όλα σχεδιασμένα από διάσημους αρχιτέκτονε. Αριστερά βλέπουμε κάτι που δεν θα περίμενε κανεί να το δει, ένα εμπορικό κέντρο σχεδιασμένο από τον Ταντάου Άντο. Ο Ταντάο Άντο που είναι ένα αρχιτέκτονα του μυστικισμού, τη εσωτερικότητα, τη ε, ε, της, του, του, του στοχασμού, της αναζήτησης πάντα ενός εσωτερικού ομφαλού και μιας εσωτερικής ποιότητας μέσα σε ένα έργο, σχεδιάζει και αυτός, υποκύπτει και αυτός στις εντολές της αγοράς, σχεδιάζει αυτό το εμπορικό κέντρο, το οποίο ωστόσο στο εσωτερικό, όπως βλέπετε, είναι αρκετά, 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 θα λέγαμε, λιτό, αρκετά λιτό, σύμφωνα με το, με το πνεύμα αυτού του σπουδαίου αρχιτέκτονα. Άλλα εμπορικά κτίρια που σχεδιάζονται εδώ είναι αυτό. Αυτός είναι, αυτός είναι το, το κτίριο των υποδημάτων Τότς. Αυτό είναι σχεδιασμένο από τον Τόγιο Ίτο με αυτή την επεξεργασία της επιδερμίδας, τη δενδρόμορφη επεξεργασία της επιδερμίδας που βασίζεται στην, στην χρήση του οπλισμένου σκυροδέματος. Όπως βλέπετε τα, τα δίκτυα στην Ιαπωνία είναι πάντα, πάντα ορατά. Είναι κάτι που δεν έχουν καταφέρει να λύσουν ούτε αυτοί. Ενώ αυτά είναι άλλα κτίρια πάντα, πάντα πάνω στην, στην Ομοτεσάντο, σε, σε αυτόν τον τον δρόμο που είναι εξαιρετικά αντιπροσωπευτικό σε αυτό που λέμε fashion victims. Οι fashion victims είναι, είναι ε, ε, καταλαβαίνετε είναι οι fashion victims, είναι αυτοί που, που, που δεν μπορούν να, να επιβιώσουν αν δεν, πάνε να κάνουν αγορές κάθε μέρα. Λοιπόν, σε αυτόν τον δρόμο λοιπόν δίνεται ευκαιρία στους αρχιτέκτονες να σχεδιάσουν πολύ, πολύ ωραία κτίρια, όπως αυτό το κτίριο της, της, της EGIMA, όσοι γνωρίζουν από αρχιτεκτονική γνωρίζουν τι σημαίνει κατζούω σε, σε σήμερα, μια από τις σπουδαιότερες αρχιτέκτονες στον κόσμο θα μπορούσαμε να πούμε σε αυτό το κτίριο από γυαλί για τον Dior, ενώ αυτό είναι ένα άλλο, ένα άλλο συγκρότημα εμπορικό από το, ε, από, το με από, το, Ολλανδικό γραφείο των MVR, ε, MVR ε, τον MVRDV. Ε, το κτίριο των, Ολανδό Ολλανδών και το κτίριο της, της Εζήμα και το τέλος της, της οδού «Ομοτεσάντο». Μια άλλη περιοχή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η περιοχή, θα μπορούσαμε να πούμε, του κέντρου, γιατί είναι και κοντά στον, στον κεντρικό σιδεδρομικό σταθμό. Είναι η περιοχή τη, τη Γκίντζα με ένα κτίριο που άφησε εποχή πριν 20 χρόνια. Αυτό εδώ, εξ ολοκλήρου, με επένδυση από γυαλότουβλα, είναι ένα κτίριο του Ρεντζο Πιάνο. Ένα κτίριο του Ρεντζο ε, με πάρα πολύ ωραία επίλυση και πολύ ωραία, βεβαίως εικόνα το, το, βράδυ, καθώς το κτίριο αυτό είναι, είναι, διαφώτιστο. Ενώ στην ίδια περιοχή άλλα ψηλά κτίρια ε, εμπορικού χαρακτήρα είναι αυτό που επίσης είναι επίσχεδιασμένο από τον, από τον Τόγιο το Ήτο. Ε, όπως βλέπετε, το Τόγιο Ήτο εδώ πέρα δίνει μεγάλη έμφαση, επαναλαμβάνω, στα ζητήματα επεξεργασία της επιδερμίδας, η οποία, η οποία επιδερμίδα έχει και δομικό χαρακτήρα, δεν είναι απλώς μια επένδυση, αλλά έχει και δομικό ε, χαρακτήρα. Και εδώ βεβαίω είναι η, σε χριστουγεννιάτικη εποχή βεβαίω, ο συνοστισμός, ο εμπορικό συνοστισμό σε αυτή την εξαιρετικά ωραία περιοχή. Αυτή είναι μια άλλη περιοχή καινούρια, στο, πολύ κοντά στο, στο κέντρο και αυτή βεβαίω, Εμπορικών, εμπορικών, συγκροτημάτων, ενώ αυτό είναι το, το ροπόγγι, ένα, ένα, από τα πιο γνωστά, ε, από τα πιο γνωστά, θα λέγαμε, ε, 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 σημεία στην, ε, ε, στο Τόκιο. Αυτό ε, υλοποιήθηκε χάρη σε μια γιγαντία ιδιωτική επένδυση του, του Μινόρου Μόρι. Ο Μόρι είναι ένα είδος ροκφέλερ της Ιαπωνίας, που δημιούργησε ένα συγκρότημα ουρανοξιστών, γραφείων, ξενοδοχείων, ραδιοτηλεοπτικών σταθμών και συγκροτημάτων κατοικιών, έχοντας ωστόσο κατηγορηθεί ότι, ότι διέλυσε μια ολόκληρη περιοχή παραδοσιακών κατοικιών για να τοποθετήσει αυτό το μεγάλο το μεγάλο ε, συγκρότημα, με τον το γλυπτό της Μπουρζουά βεβαίως που δεν λείπει γενικώς. Κάτι που το βλέπουμε και σε άλλες περιοχές. Εδώ για παράδειγμα, ε, ε, πο, πάρα πολύ κοντά στο, στο σημείο που βλέπαμε πριν, βλέπουμε αυτό το, αυτή είναι μια φωτογραφία από το γραφείο πολεοδομίας του Τόκιο. Στο γραφείο πολεοδομίας του Τόκιο έχουν μια τεράστια μακέτα όσο είναι αυτό το δωμάτιο, μια τεράστια μακέτα που αποτυπώνονται όλα τα κτίρια που υλοποιούνται και ό,τι αλλάζει, αλλάζει και πάνω στη μακέτα, ώστε να υπάρχει η εικόνα της πόλης. Αυτό δεν υπάρχει βέβαια μόνο στο Τόκιο. Και στο Βερολίνο, για παράδειγμα, υπάρχει μια αντίστοιχη μακέτα τεράστιων διαστάσεων, όπου η πόλη ανανεώνεται με ορατό τρόπο, ε, με βάση τις εξελίξεις. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε, για παράδειγμα, ένα θύλακα παραδοσιακών κατοικιών πάνω, στον, πάνω στο ποτάμι, όπου εδώ προχωρούν οι ουρανοξύστες. Εδώ πέρα βλέπουμε από την άλλη μεριά αυτό το σημείο από πίσω από του ουρανοξύστε, είναι αυτό εδώ μπροστά. Βλέπουμε λοιπόν πώ, ας το πούμε έτσι, απειλείται συνεχώ κάθε στοιχείο παραδοσιακή ποιότητα τη της, της πόλη, παραδοσιακή αρχιτεκτονική, αυτή τη της σπάνια και πρω, πρωτοφανού γραφικότητα που έχει η πόλη, ε, από, την, από, την, ε, από, την, επέλαση των μεγάλων αυτών κτηρίων, τα οποία βεβαίω έχουν τεράστια ζήτηση και είναι και πολύ ακριβά, γιατί εδώ βρισκόμαστε δύο βήματα, στο πούμε έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε, 10 λεπτά με το μετρό ή 20 λεπτά με το μετρό από το κέντρο τη πόλη, κάτι βεβαίω που δημιουργεί τεράστιε πιεστικές ανάγκες. Αυτός είναι ακόμα ο Κέντζο Τάγκε στο, στο, στο τεχνητό νησί μέσα στον όρμο. Βλέπουμε και εδώ αυτό που λέγαμε πριν τα χαρακτηριστικά της μεγάλης κλίμακας με τα οποία ο Κέντζο Τάγκε σχεδιάζει την, την αρχιτεκτονική του. Ενώ εδώ πέρα βλέπουμε μια αρχιτεκτονική κατά συνέπεια αστική, μητροπολιτική. Ε, εδώ βλέπουμε αυτή τη, αυτό το κτίριο σε μια νυχτερινή Άποψη. Άλλα σπουδαία και ενδιαφέροντα θα μπορούσαμε να πούμε αρχιτεκτονικά εμβλήματα στο Τόκιο είναι αυτό που βλέπουμε. Αυτό αυτός είναι ένα ονοξίστη στο Σιντζούκου, που μπορώ να σα πω ότι είναι ένα σχολείο, είναι μια ιδιωτική σχολή. Είναι μια ιδιωτική σχολή αυτό το, το συγκρότημα. Ε, με, με το αμφιθέατρο σε, αυτό εδώ το, σε αυτή τη, τη, τη σφαίρα που βρίσκεται δίπλα. Ο, ο άλλο σπουδαίο μαθητή του, 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 του Tange, ο Κίσο Κουροκάβα, αφού ε, σχεδιάζει αυτό το μικρό, το ψηλό στο, ε, στο, κέντρο τη πόλη, στη συνέχεια σχεδιάζει αυτό το πολύ σπουδαίο, το πολύ ενδιαφέρον ε, Μουσείο Σύγχρονη Τέχνη στο Τόκιο. Μουσείο Σύγχρονη Τέχνη. Αυτό είναι φωτογραφημένο από τον πύργο του Ροπόγγι, τον ουρανοξύστη που είδαμε προηγουμένω. Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον κτίριο με αυτή την πολύ ωραία επιδερμίδα και τους ε, 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 πολύ καλούς ε, ε, εκθεσιακούς χώρους με μεγάλη δραστηριότητα. Συνήθως εδώ οργανώνονται εκθέσεις για παράδειγμα ένας Λεωνάρντο ή ένας Βερμέρ από την Ευρώπη με, που συνοδεύεται από 20 πίνακες ή από άλλα έργα. Αλλά το ένα αυτό έργο είναι, είναι, είναι ο Μαγνήτης είναι ο Κράχτης για να, για να έχουν αυτές οι εκθέσεις τερατώδη επιτυχία με πολύ μεγάλες ουρές για να δει κανείς την... Την, ε, ένα πίνακα του Βερμέρι, ένα πίνακα του Λεωνάρντο, κάτι που έχει συμβεί σε πολλέ περιπτώσει. Ε, να σας θυμίσω ότι ο, ο, ο Κίσο Κουροκάβα είναι ο αρχιτέκτονα τη Ιαπωνική στο Χαλάνδρη που είδαμε την προηγούμενη φορά. Έτσι, άρα λοιπόν και ο Κουροκάβα έχει σχεδιάσει κάτι στην Αθήνα. Η Αθήνα τελικά είναι μια πόλη που έχει περισσότερα έργα αρχιτεκτονικής ξένων αρχιτεκτών και πολύ αξιόλογα μάλιστα από όσα μπορεί κανεί να, να φανταστεί. Αυτό είναι ο φουμικό κομμάτι που, λέ, που λέγαμε πριν με αυτό το αθλητικό κέντρο στην, ε, στο, Τόκιο. Αυτός είναι ο, ο Τόγιο με αυτό το, το μικρό θέατρο σε, σε μια συνοικία του Τόκιο, στο, ε, το, το Ζαν Public Theater. Το θέατρο, και αυτός είναι ο εσωτερικός χώρος του, ε, του μικρού αυτού θεάτρου. Βλέπετε πόσο ενδιαφέρουσα είναι αυτή η αρχιτεκτονική, πόσο ποικίλη είναι και πόσε αφορμέ και πόσε διαφορετικού τρόπου σχεδιασμού παρουσιάζει. Ε? Ε, ε, πόσο πλούσιο λοιπόν απόθεμα. Ενώ ο Τόγιο ε, σε, σε μια περιοχή που βρίσκεται στο Χαζόζι, που είναι μια, θα λέγαμε, είναι μια περιοχή μερικά χιλιόμετρα από το, από το κέντρο του Τόκιο, αλλά παρόλα αυτά είναι ακόμα Τόκιο, είναι μεταξύ. Τόκιο και, και, και ε, σχεδιάζει αυτή τη δημόσια βιβλιοθήκη στην, στην περίπτωση αυτή με ένα θα λέγαμε νεομεσαιωνικό αρχιτεκτονικό ιδίωμα, ε, αυτός ο επίσης σπουδαίος Ιαπωνέος αρχιτέκτονας. Ενώ ο Κέγκο Κεν, ο Κούμα, ο που είδαμε να έχει σχεδιάσει την Ιωνική, το Ιωνικό ε, κτηριογραφείο ή, ή, ή το, το Ντόρικ, το, άλλο κτίριο με βάση τη Ιωνική κολόνα, εξελίσσεται. Σήμερα ο Κένκο Κούμα ίσως είναι από τους πιο σημαντικούς για πονέους αρχιτέκτονες μαζί με τον μαζί με τον Ταντάο Άντο, μαζί με τον Φωμιχή Κομάκη, σχεδιάζει αυτό το συγκρότημα κατοικιών μέσα στο Τόκιο, αυτό ολοκληρώθηκε μέχρι πριν πολύ λίγα χρόνια, αυτή είναι μια άλλη εικόνα του συγκροτήματος, ενώ είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ο Κούμα, ο, για τον Κούμα ο τρόπος που ε, επιστρέφει σε μια αντίληψη παράδοσης, σε τρόπους ερμηνείας δηλαδή των τοπικών Χαρακτηριστικών, των τοπικών χαρακτηριστικών της παράδοσης με χρήση φυσικών υλικών, οικολογικών υλικών και, σε, και, σε μία, και με μια απλοποίηση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού η οποία είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Ο αρχιτέκτονας αυτός δηλαδή από τον κραυγαλαίο μεταμοντερνισμό έχει περάσει σε αρχιτεκτονικές επεξεργασίες που είναι εξαιρετικά προχωρημένες. Ένα άλλο στοιχείο που μπορούμε να πούμε για τον Γκέν είναι ότι όταν έγινε πριν λίγα χρόνια ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για, το, για την κατασκευή του νέου Ολυμπιακού Σταδίου του Τόκιο για τους Ολυμπιακούς του 2020, που θα γίνουν σε 1,5 χρόνο, σε 2 χρόνια στο, στο, στο Τόκιο ακριβώς, τον διαγωνισμό τον κέρδισε η Ζαχά Χαντίντ. Ωστόσο οι Ιαπωνέζοι αρχιτέκτονες εξεράγησαν και αντέδρασαν διότι, κάτι που βεβαίως... Ε, ε, είναι υποσυζήτηση, διαμαρτυρήθηκαν διότι ένας ξένος ή μια ξένη αρχιτεκτόνησα θα σχεδίαζε το Ολυμπιακό Στάδιο. Έτσι λοιπόν με κάποιες διαδικασίες αναιρέθηκε η ανάθεση στην Χαντίτι και, την, και το σχέδιο το εκπώνησε ο Κέν Κουκούμα. Έτσι, έτσι, λοιπόν, το Ολυμπιακό Στάδιο του 2020, που ολοκληρώνεται σε λίγο, θα είναι έργο ε, του Κιέγκο Κούμα. Εδώ πέρα βλέπουμε το Μουσείο Νέζου. Το Μουσείο Νέζου στο Τόκιο είναι στο τέλο τη Ομοτεσάντο που βλέπαμε πριν, στο τέλο αυτού του, 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 δρο, του εμπορικού δρόμου. Ε, είναι ένα ιδιωτικό μουσείο, μια η οικογένεια Νέζου με αυτή την πολύ σπουδαία συλλογή ε, Ιαπωνική τέχνη. Εδώ, λοιπόν, ο Κιέγκο Κούμα, ε, βλέπετε, χρησιμοποιεί αυτά τα, τα υλικά χρησιμοποιεί αυτά τα υλικά, χρησιμοποιεί αυτή, διαμορφώνει αυτή την, την εξαιρετικά ε, 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 ενδιαφέρουσα είσοδο προς πέλαση με φυσικά υλικά. Προσέξτε, αυτό είναι, αυτή είναι, η, αυτό είναι ο φράχτης, ας το πούμε έτσι, για το, για το μουσείο και ε, δημιουργεί, δημιουργεί αυτέ τι αυτές, τις, καλύβες, αυτές οι αναφορές στην παραδοσιακή γιαπωνέζικη αρχιτεκτονική με, με μια λιτότητα και μια εκφραστικότητα που είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ένας άλλος ε, πάρα πολύ αξιόλογος αρχιτέκτονας είναι ο τοσίο Τανιγκούτσι. Ο Τανιγκούτσι ε, είναι ο αρχιτέκτονας που ε, σχεδίασε την επέκταση του μόμα. Την επέκτα, Όταν το μόμα επεκτάθηκε πριν δύο περίπου δεκαετίες τον διαγωνισμό τον κέρδισε ο Τανιγούτσι με αυτόν τον, τον λεπτέστη, το τεχνολογικό σχεδιασμό του, μεταξύ όπου η τεχνολογία γίνεται ποιήση, έτσι κατά κάποιο τρόπο. Ε, και ε, έτσι έχουμε σήμερα το ΜΟΜΑ στην Υόρκη που είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον, εξαιρετικά γοητευτικό μουσείο, όπω είναι πάντα βέβαια, αρχίζει να μένει από τι συλλογέ που έχει το ΜΟΜΑ. Λοιπόν, εδώ ο, ο στην, στην στην περιοχή των, μουσείων, που βρίσκεται στο Ουένο και πολύ κοντά στο μουσείο του Λεκορμπιζιέ που είδαμε πριν, σχεδιάζει αυτό το το Μουσείο Ιαπωνικής Παραδοσιακής Τέχνης, ε, επίσης με, με τα, τα ίδια εργαλεία μιας, μιας λεπτέστητης τεχνολογικής ε, επεξεργασίας. Τεχνολογία λοιπόν και αισθητική και, και, και η ποιήση της τεχνολογίας είναι κάτι πρακτό, είναι κάτι που μπορεί να, να πραγματοποιηθεί. Ε, θα μπορούσαμε να πούμε, θα μπορούσαμε ίσω να, να, κλείσουμε με τον Ταντάο Άντο, ο οποίο εδώ σχεδιάζει, αρχίζει και παίζει με τα πρίσματα ο Ταντάο Άντο, σχεδιάζει αυτό το, το, μικρό κατάστημα στην Ομοτεσάντο, ενώ πραγματικά η, η, ε, ε, ο, ιερατικός και ασκητικό μινιμαλισμός του ε, εκφράζεται σε αυτό το, το μικρό μουσείο, το ιδιωτικό μουσείο, που λέγεται 21-21, στο, στο CEO Dom, μέσα στο, στο κέντρο της πόλης, ε, και όπου ακριβώς η αναζήτηση του Ταντάου Άντο είναι πάντα η αναζήτηση της εσωτερικής ουσίας και αλήθειας της αρχιτεκτονική. κάτι που κάνει εδώ στην επέκταση του σταθμού της Σιμπούγια, στην επέκταση του σταθμού του μετρό στη Σιμπούγια, την έχει σχεδιάσει ο Ταντάου Άντο πάλι με, 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 αντίσ, με ένα αντίσ, αντίστοιχα λιτό ε, σχεδιασμό. Ε, το μέγεθος και οι αντιφάσεις του Τόκιο, λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι δεν οδηγούν στην απόφαση, αλλά σε μια βαθμιδι, μαθ, βαθμιδι, βαθμιαία αυξανόμενη εφορία και επίγνωση μιας πρωτοφανούς εμπειρίας. Θα πρέπει να σας πω ότι σε ένα από τα ταξίδια μου στην Ιαπωνία συνάντησα ένα ζευγάρι Ελλήνων, οι οποίοι πήγαιναν στο Τόκιο και μου το έλεγαν με πολύ μεγάλη περίφαση, στο Κιώτο με συγχωρείτε, και μου το έλεγα με πολύ μεγάλη υπερηφάνεια και όταν εγώ τους είπα, ξέρετε εγώ πάω στο Τόκιο, μου απάντησαν, μα και τι πάτε να κάνετε, τι πάτε να δείτε εκεί, μα εκεί δεν υπάρχουν ναοί, οι ναοί υπάρχουν στο Κιώτο, τι, τι μπορεί κανείς να δει στο, στο Τόκιο. Δεν τους το εξήγησα, ίσως δεν, είτε, δεν ήταν απόψε σε αυτή τη διάλεξη, μπορεί και να είναι. Ε, επικρατεί λοιπόν στο Τόκιο μια ερεθιστική γεύση μια κοινωνίας που αναζητά τον πειραματισμό και το νέο, ω απόλυτη αξία χωρί να διακόπτει του δεσμού με το παρελθόν σε καμία περίπτωση, μεταξύ παρελθόντος και μένοντο. Μια συγχρονική διαβίωση σε αυτέ τι δύο διαστάσει. Οι Ιαπωνέζοι κάνουν ένα διαρκέ ταξίδι στο, στο, χρόνο μεταξύ παρελθόντος και μένοντο. Έχουν βρει το, τον τρόπο να το κάνουν. Το Τόκιο τελικά δεν, δεν διαθέτει την επισημότητα της, δυτική Δυτικής Μητρόπολης, αλλά την οικειότητα και την ασφάλεια μιας παραδοσιακής ανατολική αιστείας. Τα εμπορικά και επιχειρηματικά του κέντρα δεν ερημώνουν το βράδυ όπως στις δυτικές μεγάλου πόλεις, αλλά συνεχίζουν να σφίζουν από ζωή και να προσφέρουν ένα φανταστικό νυχτερινό πανόραμα. Ε, ίσως ο τυπικός επισκέπτης να αναζητά στην Ιαπωνία κάτι σαν τους αρχαίους ναούς που βρίσκονται στο, στο Κιώτο ή στην Άρα βεβαίως. Όσο όμως ανικανοποίητη και να είναι η περιέργεια ενός μητροπολιτικού εξερευνητή, το Τόκιο είναι το σωστό μέρος για να ικανοποιήσει κάθε του αναζήτηση. Και νομίζω πραγματικά ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο μεθυστικό από τον περίπατο στη δύση του ηλίου πάνω στον παραλιακό τερματικό σταθμό των Foreign Office εδώ στη Γιοκοχάμα, το Foreign Office Architects, ένας εκπληκτικός σταθμός, λιμενικός σταθμός μήκους 250 μέτρων που εωρείται πάνω από τη θάλασσα, ένα καταπληκτικό κέλυφος. Αυτό είναι, είναι, ο, σταθμό σταθμός των Foreign Office, ένα, ένα τεχνητό βουνό, από, από κάτω υπάρχουν όλες οι υποδομές, υπάρχουν όλες οι λειτουργίες, υπάρχει ένα τεράστιο γκαράζ, αλλά από πάνω αυτή είναι η σχέση μεταξύ αυτού του τεχνητού τοπίου και των πλοίων που αράζουν εκεί πέρα αλλά λοιπόν δεν υπάρχει τίποτα πιο μεθυστικό από αυτό ή από μια νυχτερινή περιδιάβαση με το ταξί, ίσως ή ακόμα καλύτερα με το μετρό. Αυτός είναι ο τυπικό ταξιτζής του, του, Κιώτο, του, του, του Τόκιο, με με τα κεντήματα πάνω στις, ε, ε, στα καθίσματα. Συνήθως οι ταξιτζίδες φοράνε και γάντια. Αυτό είναι μάλλον είναι, είναι μάλλον παραβατικό, είναι μάλλον παραβάτη, διότι δεν φοράει γάντια. Λοιπόν, δεν υπάρχει λοιπόν τίποτα πιο μεθυστικό από το ταξίδι στη Γιοκοχάμα ή από μια νυχτερινή περιδιάβαση στη Rainbow Bridge του Τόκιο, σε αυτή την περίφημη γέφυρα που οδηγεί στα, στα, στα τεχνικά νησιά τη πόλη, στα τεχνητά νησιά τη πόλη, απέναντι από τον ονειρικό θαλάσσιο γαλαξία του λαμπιρίζοντα αστικού μετόπου, Πραγματικά σας εγγυώμαι, πρόκειται για μια οδήσια του διαστήματος σε τα χρόνο. Ευχαριστώ. Ε, η σεισμικότητα. Ε, ο... Η Ιαπωνία είναι ως γνωστόν πάρα πολύ σεισμική χώρα. Το 1923 έγινε ο περίφημος σεισμός του Κάντο που ισοπαίδωσε τα πάντα στο Τόκιο. Επιβίωσαν ελάχιστα κτίρια μετάξυ των οποίων και το Imperial Hotel του Frank Lloyd Wright το οποίο δεν, δεν, είχε μόλις χτιστεί αντισεισμικά. Δεν έπεσε με το σεισμό, τον γκρέμισαν οι ίδιοι βέβαια διότι οι επενδυτές ήταν να χτίσουν ένα ουρανοξύστη πέντε αστέρων να εκμεταλλευτούν καλύτερα το χώρο. Το ξενοδοχείο αυτό γκρεμίστηκε το 1967. Ε, οι αντισυσμικοί κανόνε στην Ιαπωνία είναι πραγματικά πάρα πολύ προχωρημένοι, πάρα πολύ εξελιγμένοι. Ε, αυτό που βλέπει κανεί καταρχήν στα σχολεία, το αναγνωρίζει και α μην είναι τε, τεχνικό, ε, οι, ε, ε, οι, οι, οι όλοι οι οπλισμοί και η ταχύ που υπάρχουν καταρχήν στα σχολεία για την προστασία των κτηρίων και πρέπει να πω ότι και η ελληνική νομοθεσία έχει αντιγράψει πράγματα από την ιαπωνική νομοθεσία, γι' αυτό και εμείς έχουμε έναν καλό δυσυσμικό κανονισμό. Ωστόσο, πραγματικά παίρνουν τα μέτρα τους όσο μπορούν περισσότερο και έχουν αποδειχθεί μέτρα που είναι, ε, που είναι αποτελεσματικά από αυτή την άποψη. Μακού, ναι. Μεταξύ του Τόκιο και της Όσακα, ε, ποια πόλη θεωρείται αρχιτεκτονικά ε, πιο ενδιαφέρουσα ναι. Να επισκεφτεί κάποιο ή να... Να, να ψάξει πληροφορίε. Για... Και οι, πολύ, και οι δύο είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρουσε. Το Τόκιο είναι μεγαλύτερο βέβαια. Ε, αλλά και η Ωζάκα είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ αξιόλογη πόλη. Μην ξεχνάμε ότι η Οζάκα είναι η πατρίδα του Ταντάου Άντο. Ο Ταντάου Άντου από την, από είναι και εκεί έχει το, το, γραφείο του. Και εκεί έχει πάρα πολλά έργα, κυρίως μικρής κλίμακας. Ο, ο, ο Τανταουάντο. Άντο έχει και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον αρχαιολογικό μουσείο. Επίση, η Ωζακα έχει και ένα καταπληκτικό αεροδρόμιο που έχει σχεδιάσει ο Ταντάου Άντο, πάνω σε... ο, ο Ρέντζο Πιάνο, με συγχωρείτε, ο Ρέντζο Πιάνο πάνω σε ένα τεχνητό νησί. Αν φτάσετε στην, στην Ωζακα στο, στο αεροδρόμιο, εκεί θα δείτε και το αεροδρόμιο του, 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 του Ρέντζο Πιάνο. Που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον επίση και η Ωζακα, καμία, κανένα, καμία αμφιβολία. Καμία αμφιβολία. Ε, το, το, το τρίγωνο του ενδιαφέροντος είναι Τόκιο, ε, οζακα και Κιώτο, για τελείως διαφορετικούς λόγους το, το Κιώτο, αλλά αυτή η, η ουράνια αρμονία του Κιώτο, η, κατα, η καταπληκτική του ναή και, ε, και αυτή η τελείως διαφορετική αίσθηση της Ιαπωνικότητας που αναπνέει κανείς στο Κιώτο είναι επίσης κάτι αναδικατάστατο. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ. Καλά Χριστούγεννα. Thank you.